Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Αργήσαμε ένα τεταρτάκι σήμερα. Εντάξει, είμαστε λίγο επαρχία τώρα εδώ. Έχουμε διάφορα προβληματάκια με τη σύνδεση, τα λοιπά, τα οποία τα λύνουμε καθημερινά. Δεν είμαστε Αθήνα, οπότε δεν είναι και κάτι εύκολο να λυθεί. Θέλουμε λίγο το χρόνο μας. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά, βγήκαμε και σήμερα. Να δούμε τα παιδιά ποιοι είναι μέσα. Πούμε γρήγορα τις καλησπέρες μας. Καλησπέρα στον Χαζηστρατή, στον Πάνο, για σου Πάνο, καλησπέρα. Ο Μάριος είναι μέσα, ο Γιώργος είναι μέσα. Καλησπέρα στα παιδιά. Καλησπέρα, Άρη. Στο Γιάννη, καλησπέρα. Γεια σου, Άγγελε, καλησπέρα. Στο Μόντριαλ, από Μόντριαλ. Καλησπέρα στο Μόντριαλ, γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, Σταύρο. Σταύρος από τη Ρόδο, τον θυμάμαι τον Σταύρο, Σταύρος Μαθαίος, παλιός φίλος. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Συγγνώμη, παιδιά, που αργήσαμε, αλλά κάποιες φορές έχουμε θεματάκι. Γεια σου, Κώστα, καλησπέρα. Έχουμε κάποια θεματάκια εδώ, είπαμε, επαρχία είναι, οι γραμμές είναι διαφορετικές από ό,τι είναι στην Αθήνα. Έτσι, είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά είμαστε πιο άνετα. Πάμε να παίξουμε μπάλα σιγά σιγά και πάμε να ξεκινήσουμε ελληνοτουρκικά. Σιγά σιγά θα μπαίνουν και τα υπόλοιπα παιδιά μέσα. Να μην καθυστερήσουμε άλλο, έτσι είναι, Μάριε. Να το τρέξουμε, να ξεκινήσουμε κανονικά την εκπομπή. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Ναι, δεν το βρίσκω αυτό, δεν πειράζει. Και φύγαμε, αλλάξαμε το χάρτη μας. Και να βάλουμε ελληνοτουρκικά. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ. Θα έχουμε και τηλεφωνάκια σήμερα, βλέπω και ο Πάνος είναι μέσα και ο Στέφανος μπήκε τώρα. Καλησπέρα στο Στέφανο. Γεια σου ΑΕΤΕ, καλησπέρα. Γεια σου Έφη. Λοιπόν, γεια σου Τόμ. Καλησπέρα στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία. Γεια σου Ποπή. Καλησπέρα στην Κρήτη, στη φίλη μας την Μπόπ, τη Σπυριδάκη. Γεια σου Greenland, καλησπέρα. Λοιπόν, εδώ έχουμε κυρίως είναι η επίσκεψη του κυρίου Τσαβούσογλου. Δεν ξέρω αν έχουμε και κάποια φωτό. Έχουμε κάποια φωτό εύκαιρη. Τσαβούσογλου. Όχι, δεν βλέπω να έχουμε κάποια φωτό. Δεν πειράζει. Οπότε προχωράμε. Έχουμε. Όχι. Λοιπόν, έχουμε την επίσκεψη του Τσαβούσογλου, ο οποίος θα πάει για ιδιωτική επίσκεψη στην αρχή, όπως είχαμε πει, στη Θράκη. Και όπως ξέρετε και περισσότεροι, οκ. Okay. Λοιπόν, εδώ τη γνώμη μου εγώ την είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή που κάναμε, η οποία ήταν Τετάρτη και ήταν και η τελευταία. Από εδώ και πέρα θα ξέρετε ότι θα βγούμε μόνο Σάββατο, μόνο Σάββατο, και η Τετάρτη σταματάει, για τους παλιούς φίλους και τουλάχιστον και τους καινούς να μαθαίνουν. Καλησπέρα στα Χανιά, στο φίλο τον Αργύρη και στην Καλαμάτα, στη φίλη την Αλεξάνδρα. Λοιπόν, σας είχα πει ότι θα έχουμε show με τον Τσαβούσογλου στην Θράκη. Δηλαδή θα προσπαθήσει να κάνει ένα show. Και όπως μάθατε, αυτό ό,τι είχαμε πει, χωρίς να είμαστε ούτε ο Νοστράδαμος, ούτε Μάντης Κάλχας, λοιπόν, ό,τι είχαμε πει θα συμβεί. Γιατί είναι η απλή λογική, ότι γι' αυτό πάει στη Θράκη, για να κάνει ένα show, να ξεσηκώσει κατά κάποιο τρόπο την εκεί μειονότητα, την οποία υπάρχουν και κάποιοι φανατικοί, εκεί οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους Τούρκους, υπάρχουν φανατικοί, έτσι, που είναι Έλληνες πολίτες, αλλά θεωρούν τον εαυτό τους Τούρκους, οι οποίοι είναι στη Θράκη. Και αυτοί σιγά σιγά να ξεσηκώσουν να βάζουν μπρίζες και στους υπόλοιπους εκεί, οι οποίοι, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι μουσουλμανική μειονότητα, δεν είναι τουρκική μειονότητα, μουσουλμανική μειονότητα, έτσι, είναι θέμα θρησκείας, δεν είναι θέμα ηθαγένειας. Λοιπόν, αυτά τα λέει η Τουρκία. Και προφανώς, όπως είχαμε πει, θα φέρει πάρα πολλούς μαζί, δημοσιογράφους, κανάλια, τα λοιπά, για να καταγράψει ότι είδατε, εμείς έχουμε δίκιο, ότι αυτή η μειονότητα είναι τουρκική, δεν είναι θρησκευτική. Και κοιτάξτε πόσος κόσμος έχει βγει έξω και ζητάει την, ξέρω εγώ, τι ζητάει ακριβώς. Τι ζητάει, ο τελικός στόχος, όπως μπορεί ο κάθε άνθρωπος απλός και λογικός να καταλάβει, ο τελικός στόχος της Τουρκίας είναι κάποια στιγμή εκεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα στη Θράκη και να γίνει απόσχηση. Ήδη και με τους χάρτες που βλέπετε, πάρα πολλούς χάρτες και σημαίες, έχουν φτιάξει σημαίες της Δυτικής Θράκης κτλ. Είναι κάποια στιγμή ο τελικός στόχος της Τουρκίας είναι να μας φάει τη Θράκη. Τη Δυτική Θράκη, ας το πούμε, γιατί λέει είναι Δυτική και Ανατολική. Τη Δυτική Θράκη, ας την πούμε και εμείς έτσι, δεν μας πειράζει. Λοιπόν, να φάει τη Θράκη. Αυτό θέλει η Τουρκία. Όπως έκανε και με την Κύπρο φυσικά, που έκανε την επέμβαση στην Κύπρο, άρπαξε ένα κομμάτι της Βόρειας Κύπρου και προσπαθεί σιγά σιγά μετά από χρόνια, περάσανε χρόνια, έτσι, έχουν περάσει πολλά χρόνια, από το 1974 από το είναι, φτάσαμε στο 2021. Αλλά έστω μετά από τόσα χρόνια, μετά από μισό αιώνα, από οτιδήποτε, σιγά σιγά αυτό το κομμάτι
θα το πάρει δικό της. Στην αρχή θα το κάνει μια ξεχωριστή χώρα μπορεί, για να έχει την ψήφο στα διάφορα διεθνή φόρα και τα λοιπά, και μετά σιγά σιγά με τα χρόνια τσουκου 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 να τη Τουρκική και η Βόρεια Κύπρος. Έτσι θέλει να αρπάξει και τη Θράκη. Γι' αυτό τα κάνει όλα η Τουρκία και λέει για μειονότητες και τουρκικές μειονότητες και τα λοιπά. Λοιπόν, και ο Τσαβούσογλου αυτό το παιχνίδι έρχεται να παίξει, ώστε να φέρει και τα μίντια μαζί του και να πει, ας πούμε, να δείξει στον κόσμο ότι είδατε, να, εδώ υπάρχει αυτό, να ντύσει τα παιδάκια εκεί, τίποτα. Θα πάει σε ένα σχολείο, όπως είχε πάει και ο Ταγί Περδογάν, από ό,τι θυμάμαι. Θα πάει σε ένα σχολείο εκεί, γυμνάσιο, λύκειο είναι, στον νομό Ξάνθης, αν θυμάμαι καλά. Θα κάνει μια επίσκεψη, να δούμε. Λοιπόν, εντάξει, αυτά είναι προβοκάτσια, προπαγάνδα, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά οι περισσότεροι, δεν χρειάζεται να ξαναλέμε 100.000 φορές. Θα τα πείτε και μετά στο τηλέφωνο που θα ανοίξουμε και στο φίλο τον Πάνο, στο φίλο τον Στέφανο που συνήθως μιλάνε τα παιδιά. Είναι δύο από τους φίλους του καναλιού που έχουμε δώσει τη γραμμή τηλεφώνου. Δεν τη δίνουμε έτσι, παιδιά, τη δίνουμε όταν καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι δεν θα βρίσουν, δεν θα κάνουν έτσι και προχωράμε. Λοιπόν, αυτά είναι κυρίως τα λειτουργικά. Κάποιες τελευταίες ειδήσεις που έχουν βγει, γιατί για αυτά κοίταζα πριν βγούμε, έχουν σχέση με τον Ταγί Περντογκάν και κάποιες προκλήσεις οι οποίες έχουν σχέση με την Αγία Σοφιά. Γιατί βλέπω εδώ, διαβάζω στο πρώτο θέμα, έχει βγάλει μια είδηση τώρα σε 7.30 ώρα, ότι διάβασε στίχους ο Ταγί Περντογκάν μέσα στην Αγία Σοφιά από το Κοράν. Εντάξει, αυτά αναμενόμενα είναι, δεν είναι κάτι εξαιρετικό, τα έχουμε ξαναδεί. Και είπε, λέει, ότι ο Μωάμεθ είπε ότι η Κωνσταντινούπολη σίγουρα θα κατακτηθεί. Έτσι είπε ο Μωάμεθ, μάλιστα. Ωραία. Αυτό το είπε ο Μωάμεθ, δηλαδή, και έχει βάλει, βλέπω εδώ. Ναι, είναι επέτειος σήμερα. Όσοι δεν το γνωρίζετε, είναι η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Σαν σήμερα, 29 Μαΐου του 1453, έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος. Έτσι γράφτε μου κιόλας, γιατί το μυαλό μου κουρκούτι είναι λιγάκι. 29 Μαΐου του 1453 έγινε η άλωση Κωνσταντινούπολης. Έτσι. Είναι σαν σήμερα, αν θυμάμαι καλά, σαν σήμερα πρέπει να είναι. Γι' αυτό βγήκε σήμερα να κάνει το εφέ του, ας πούμε, και ο Ταγί Περντογκάν σχετικά με την Αγία Σοφιά. Εντάξει, τι να πεις τώρα. Δεν μπορώ να πεις κάτι άλλο. Αυτά, εντάξει, είναι κουτσομπολίστικα, δεν είναι κάποια σοβαρή είδηση. Σοβαρές ειδήσεις είναι, να το πούμε και αυτό, σε πάρα πολλούς φίλους. Πολλοί φίλοι έχουν, τους αρέσει, ας το πούμε, η Δύση. Δηλαδή τους αρέσει, ας πούμε, το ΝΑΤΟ, η Αμερική. Σε άλλους φίλους το μισούνε και τους αρέσει η ρωσική επιρροή, η Ρωσία, η Μόσχα. Εμείς σαν κανάλι βάζουμε και ειδήσεις που έχουν σχέση με τη Ρωσία και ειδήσεις που έχουν σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξεχωρίζουμε και ούτε θα πρέπει να ξεχωρίσουμε να έχουμε κάποια γραμμή. Πρέπει να κρατήσουμε ένα balance, μια ισορροπία μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Το καταλαβαίνω γιατί βλέπω πολλά σχόλια στα βίντεο που βάζουμε, αλλά έτσι είναι, παιδιά, δεν γίνεται αλλιώς. Εντάξει, δεν είναι κακό τρόπο τα πιο πολλά σχόλια. Απλώς δεν γίνεται. Δηλαδή, θα βάλουμε και αμερικανικά βίντεο, θα βάλουμε και βίντεο που έχουμε από τη ρωσική πλευρά να τα χρησιμοποιήσουμε για την ειδησιογραφία που σηκώνουμε. Έτσι. Θα πούμε και καλά λόγια εκεί για την αμερικανική και για τη ρωσική πλευρά. Από εκεί πέρα, ο καθένας μπορεί να κάνει, να ψηφίζει που λένε, όποια πλευρά θέλει. Αυτό σας το λέω γιατί σχέση με τα λειτουργικά έχουν πολλοί ασκήσεις που γίνονται στη Θράκη. Είδατε εκεί την άσκηση που έγινε ο Κένταυρος 21 στην Ξάνθη, στο Πετροχώρη, η οποία ήταν πολύ εντυπωσιακή και πήραν μέρος αρκετές δυνάμεις και ελληνικές και αμερικανικές. Δηλαδή υπήρχε μέσα Huey, υπήρχε μέσα Sinook, υπήρχε μέσα Apache, υπήρχε μέσα... δεν θυμάμαι τι άλλο χρησιμοποίησανε. Τέλος πάντων, υπήρχαν άρματα μάχης Leopard. Είχαν έρθει από την Αμερική, ξεφορτωθήκαν και είχαν έρθει της Εθνοφρουράς, της Αμερικάνικης ήταν οι μονάδες. Αυτές ήταν Εθνοφρουρά, ονομάζεται. Εθνοφρουρά Αμερικανική. Έτσι. Γίνανε ασκήσεις με ελεύθερους σκοπευτές. Γίνανε πάρα πολλές ασκήσεις. Ήταν μεγάλη άσκηση αυτή του Κένταυρου. Δεν ήταν κάτι απλό. Αυτό που μπορώ να σας πω λοιπόν είναι ότι ήταν εντυπωσιακή άσκηση. Εντυπωσιάστηκαν οι Αμερικανοί. Και από τα άρματα μάχης, να σας βάλω μια φωτογραφία, δύο λεπτά, θέλετε να σας βρω δύο φωτογραφίες, γιατί δεν έχω κατεβάσει κάτι ιδιαίτερο για να βάλουμε, δεν πρόλαβα, αλλά θα σας, επειδή έχω μπροστά μου αυτό, αλλά θα κάνουμε μια αναμονή, δηλαδή θα με περιμένετε ένα λεπτό, ας το πούμε, για να μπορούν να κατεβούν οι φωτογραφίες, να τις φορτώσω στο πρόγραμμα, να κάνω και το login εδώ, γιατί είμαστε μέσα στο σερβερ τον αμερικάνικο αυτή τη στιγμή.
και πρέπει να δίνουμε τα στοιχεία μας. Είναι μια διαδικασία, παιδιά, δεν είναι έτσι απλά. Δεν παίρνουμε ό,τι φωτογραφία θέλει ο καθένας και κάνει ό,τι θέλει. Έχει μια διαδικασία. Λοιπόν, θα σας βάλω 2-3 φωτογραφίες από την άσκηση Κένταυρος, οι οποίες σηκωθήκαν σήμερα. Σήμερα. Το μεσημέρι είναι, αν θυμάμαι καλά. Σήμερα. Λοιπόν, έχουν εντυπωσιαστεί, άλλος θα πει τα Αμερικανάκια. Εντάξει, δεν πειράζει, μην το λέμε και έτσι, δεν είναι. Σεβασμός. Οι Αμερικανοί. Είναι, εντυπωσιαστήκαν πάρα πολύ αυτές τις μέρες που μείνανε στη Ξάνθη. Έτσι, στη Ξάνθη, παιδιά, στη Θράκη μας. Εντυπωσιαστήκαν πάρα πολύ. Να σας βάλω μόνο 2 φωτογραφίες. Να δω τι θα σας βάλω. Εντάξει, θα σας βάλω 2 φωτογραφίες και μία που σηκώσαμε το μεσημέρι. Για να δω 2 λεπτά, μισό λεπτό, για να καταλάβετε πόσο έχουν εντυπωσιαστεί. Γι' αυτό παίζει ρόλο σε σχέση με τα ελληνικά. Οι Τούρκοι βγάζουν σπηριά που έχουν έρθει οι Αμερικάνοι και κάνουν όλες αυτές τις ασκήσεις, ειδικά στη Θράκη. Και με τα ελικόπτερα από την Αλεξανδρούπολη. Βγάζουν σπηριά, παιδιά. Όταν λέμε βγάζουν σπηριά, βγάζουν σπηριά. Του σηκώνεται η πίεση στο 100, πηγαίνει η πίεση. Λοιπόν, αυτό λοιπόν μπορεί κάποιοι φίλοι να λένε, μα ξέρεις, εμείς είμαι τους Αμερικάνους, δεν τους πολύ συμπαθούμε, τι μας κάνανε Αμερικάνοι. Και μόνο που βγάζουν σπηριά οι Τούρκοι θα έπρεπε να σας ικανοποιεί. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου. Από εκεί πέρα έχετε τη δική σας γνώμη, σεβαστή. Λοιπόν, πάμε να σας τις μικρύνω λίγο, να τις μαζέψω για να τις δείτε. Λοιπόν, για να δούμε εδώ, μία φωτογραφία, 2 φωτογραφίες, 3 φωτογραφίες, η μία και μεσημεριανή, μπορεί να την έχετε δει πιο πολύ. Για να τις μαζέψουμε και αυτές, να τις δείτε, γιατί είναι πολύ μεγάλες, παιδιά, φωτογραφίες, είναι σε πολύ μεγάλη ανάλυση. Όπως έχουμε ξαναπεί, η αμερικανική πλευρά σηκώνει σε τρομερή ανάλυση φωτογραφίες. Όταν λέμε για τρομερή ανάλυση, τα megapixel περισσεύουν, έτσι, κάνουν πάρτι τα megapixel. Λοιπόν, την μία τη φτιάξαμε, μισό λεπτάκι θα μου δώσετε, να φτιάξουμε και τις άλλες 2 για να τις δείτε να είναι όμορφες οι φωτογραφίες και να μην είναι, να τις ευχαριστηθείτε που θα τις δείτε. Γιατί έχουν σχέση και με την Ελλάδα, έτσι, δεν θα δούμε μόνο τους Αμερικανούς, έχει σχέση αυτά που θα πούμε τώρα 2 λεπτά με την Ελλάδα. Λοιπόν, να βάλω και την τρίτη και θα είμαστε έτοιμοι να τις δούμε μαζί. Πάρα πολλές φωτογραφίες, παιδιά, πάρα πολλές. Όταν μιλάμε για πάρα πολλές, μιλάω ότι είναι πάνω από 20-30. Σε μισό λεπτό θα δω να σας πω και πόσες ακριβώς. Λοιπόν, μια φωτογραφία που βάλαμε ήταν αυτή το μεσημέρι. Είναι από την άσκηση Κένταυρος. Τη βλέπετε τώρα μπροστά σας. Είναι ο Έλληνας Τσολιάς, ο οποίος είναι τα τμήματα, τα στρατιωτικά τμήματα παρατεταγμένα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι από την έναξη. Και είναι τα στρατιωτικά τμήματα παρατεταγμένα, εντάξει. Είναι στα βουνά και στο Πετροχώρι. Στο πεδίο βολής, το πεδίο της άσκησης, να το πω πολύ απλά. Και ήταν ο Τσολιάς εκεί, γιατί υπήρχαν οι σημαίες, οι ελληνικοί, ήταν το εθιμοτυπικό. Δεν ξέρω αν σας αρέσει η φωτογραφία. Λοιπόν, για να καταλάβετε πόσο έχουν εντυπωσιαστεί. Και το εντυπωσιακό, αν σας αρέσει η φωτογραφία που βλέπετε αυτή τη στιγμή, γράφω και στο chat να βλέπω τη γνώμη σας. Λοιπόν, με τον Έλληνα Τσολιά, το εντυπωσιακό που είναι το κείμενο που συνοδεύεται τη φωτογραφία. Και αν θυμάμαι καλά, να το δω και μπροστά μου 2 λεπτά, το κείμενο της φωτογραφίας λέει το εξής. Όχι το κείμενο, ο τίτλος της φωτογραφίας. Λοιπόν, μισό λεπτό να το δω. Ναι. Ο τίτλος της φωτογραφίας είναι αμετακίνητα αντικείμενα. Έτσι λέγεται το τίτλος, παιδιά. Immovable objects. Δηλαδή, του κάνε τόσο αίσθηση του Αμερικανού. Ο Αμερικανός αυτός είναι από το στρατό της Αμερικής, από το Public Relations, αν θυμάμαι καλά. Είναι κάποιος αξιωματικός, υπαξιωματικός, για να δω, sergeant, λοχίας είναι. Λοχίας την έχει βγάλει φωτογραφία, του Αμερικανικού στρατού. Λοιπόν, και τους έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση ο Έλληνας Τσολιάς που καθόταν ακίνητος εκεί με τη στολή, που το λέει ο άνθρωπος ο λοχίας που έβγαλε φωτογραφία, λέει ο Έλληνας, εν τω μεταξύ είναι πολύ σεβαστική, να το πούμε και αυτό, είναι πολύ σεβαστική στα κείμενά τους οι Αμερικανοί, να το πούμε και αυτό, έτσι, δεν γλύφουμε, το λέμε γιατί έτσι είναι. Λοιπόν, γράφει στο κείμενο, δεν λέει, όπου μπορούν οι Αμερικανοί, δεν χρησιμοποιούν τη λέξη Greek, Έλληνας, χρησιμοποιούν τη λέξη Hellenic, να το ξέρετε αυτό, σας το λέω, έτσι, χρησιμοποιούν τη γράψη Hellenic, δηλαδή τώρα εδώ λέει, an Hellenic, ένας Έλληνας, Hellenic Presidential Guardsman, δηλαδή
ένας Έλληνας προεδρικός φουρός, stands as still as the mountains, στέκεται ακίνητος όπως τα βουνά κατά τη διάρκεια, κατά τη διάρκεια της έναξης της opening ceremony της, τον, όχι εγγένεια, δεν είναι εγγένεια, πώς λέγεται μόλις η Μάριε, της έναξης της τελετής έναξης for operation για την επιχείρηση τάδε τάδε στην Ξάνθη στις 17 Μαΐου είναι αυτή η φωτογραφία. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σεβαστικοί οι Αμερικανοί. Δηλαδή, όπου μπορούν να βάλουν Hellenic, δεν βάζουν Greek, μπορούν να βάλουν Greece, η Ελλάδα. Γιατί πιο πολλοί ξέρουν ότι είναι Greece η Ελλάδα. Δεν βάζουν Hellas, αλλά οπουδήποτε αλλού, παιδιά, βάζουν Hellenic. Να το ξέρετε αυτό. Δηλαδή, και αυτό που σας το λέω είναι από τον αμερικανικό σερβερ που βάζει τα πάντα όλα. Ο εκεί που τις παίρνω εγώ τις φωτογραφίες και τα βίντεο και όλα αυτά που χρησιμοποιώ, είναι ο αμερικανικός επίσημος, ας το πούμε, επίσημο σερβερ, που βάζουν τα πάντα όλα, δηλαδή από όλο τον πλανήτη, ό,τι έχει σχέση, από όλο τον πλανήτη, δεν είναι δηλαδή μόνο για τα ελληνικά θέματα, είναι από όλο τον πλανήτη τα αμερικανικά στρατά, να το πούμε έτσι πολύ λαϊκά. Λοιπόν, και Hellenic Air Force, ναι, έτσι τα έχουν, τόλοι μου, έτσι, τα πιο πολλά τουλάχιστον, έτσι, είναι πολύ σεβαστικοί. Όταν μιλάμε για, δεν μου έχει κάνει εντύπωση εμένα. Πάμε να δούμε άλλες δύο φωτογραφίες, αυτή την είδατε πιο πολύ και το μεσημέρι. Λοιπόν, άλλη φωτογραφία. Να καταλάβετε εδώ το τι γίνεται. Εδώ είναι δύο Αμερικανόπουλα της Εθνοφρουράς Αμερικής. Αν θυμάμαι καλά, Αλαμπάμα και Φλόριντα είναι που έχουν έρθει, δεν θυμάμαι κιόλας. Λοιπόν, τι είναι το εντυπωσιακό εδώ. Έχουν εντυπωσιαστεί αυτοί οι Αμερικανοί. Βλέπετε που κάθονται. Για να δω και το chat, αν με ακούτε και με διαβάσετε. Λοιπόν, έχετε καταλάβει που κάθονται οι Αμερικανοί, που βγαίνει αυτή η φωτογραφία. Για γράφτε μου. Καλησπέρα στο Γιάννη, το φίλο στη Θεσσαλονίκη. Για γράφτε μου, παιδιά, καταλάβατε που είναι Αμερικανοί. Γιατί είναι εντυπωσιασμένοι οι Αμερικανοί και χαμογελάνε έτσι και είναι τρελαμένοι. Λέω δύο. Σωστός ο Βασίλης. Είναι σε Λέοπαρτ. Σε άρμα μάχη. Σε Λέοπαρτ. Είναι σε Λέοπαρτ, παιδιά. Λοιπόν, να σας το σηκώσω λιγάκι το, να δω τη φωτογραφία. Να σηκώνετε, ναι. Να τη μετακινήσω τώρα. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, να το λίγο πιο πάνω. Λοιπόν, είναι σε Λέοπαρτ. Είδαν τα Λέοπαρτ και πάθανε. Είδαν τα Λέοπαρτ και πάθανε κοκομπλόκο. Και βλέπετε πίσω και το μαύρο, έτσι, ο μαύρος σκούφης. Είδαν τα Λέοπαρτ και τους έπιασε ταράκουλο. Είναι με το καλό χαμόγελο. Πού είμαστε εδώ πέρα, να πούμε. Εκδρομή, παιδική εκδρομή. Πώς να στο. Με καλό τρόπο το λέω, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την υπόλοιπη, την τρίτη φωτογραφία. Για να τη δω. Όχι, τον Τζολιά τον είδαμε. Εδώ είναι μια άλλη φωτογραφία που είναι και Έλληνες μαζί, γι' αυτό θα τη βάλουμε. Η τρίτη φωτογραφία είναι αυτή που βλέπετε εδώ, που είναι πάλι εντυπωσιασμένοι Αμερικανοί. Όποιος ξέρει, ας μου πει τι βλέπει και μετά θα σας πω και εγώ τι είναι. Αν ξέρετε τι βλέπετε, πέστε μου κι εσείς. Ξέρετε τι βλέπετε στο περίπου. Είναι λίγο δύσκολο το αυτό που σας βάλει, που σας βάζω. Είναι λίγο περίεργο. Θα σας πω, εντάξει, δεν είναι και εύκολο να το βρείτε αυτό το πράγμα. Γεια σου Πολ, γεια σου Γερμανία. Λοιπόν, είναι θυμοτυπική φωτογραφία που λέει ο Στεφανός. Είναι κάποιοι Αμερικανοί, αυτοί που είναι με την πιο ανοιχτή στολή παραλλαγής, είναι Αμερικανοί. Βλέπετε, ας πούμε, ότι είναι τέσσερις Αμερικανοί, έτσι, τέσσερις, πέντε. Πέντε Αμερικανοί της Εθνοφρουράς. Αριστερά στη γωνία είναι Green Beret, είναι Green Beret, έτσι, είναι πράσινο. Όχι, 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 δεν είναι παιδιά, δεν είναι. Είναι πράσινομπερές, ο δικός μας. Αριστερά στη γωνία είναι ένας πράσινομπερές. Δεν είναι άλλο μεταφερόμενο, παιδιά, δεν είναι άλλο μεταφερόμενο. Είναι ένας πράσινομπερές. Δεν ξέρω, είναι άλλο μεταφερόμενο αυτοί. Επειδή έχουν τον μπερέ, λέτε εσείς. Όχι, θα σας πω, εγώ νομίζω ότι όλοι δεν είναι. Είναι ο πράσινομπερές και οι υπόλοιποι είναι γαβγαβ, dog handlers. Καταλάβατε, είναι παιδιά εκπαιδευτές σκύλων. Βλέπετε τα σκυλιά που έχουν τους λύκους εκεί, λύκοι δεν είναι αυτοί. Δεν βλέπω και καλά, είναι πολύ μικρή σε μένα φωτογραφία. Λοιπόν, είναι εκπαιδευτές παιδιά όλοι αυτοί. Είναι εκπαιδευτές στρατού. Είναι για τα σκυλιά είναι αυτοί, για τα σκυλιά. Και το σήμα που έχουν, βλέπετε ότι είναι αυτό που κρατάνε οι Αμερικανοί. Αυτό που κρατάνε οι Αμερικανοί, το πανί, έτσι, το βλέπετε εκεί, σαν κοκάρδα μεγάλη, στο αυτό,
πώς να, στη σημαία, πώς να την πούμε, αυτών των εκπαιδευτών είναι το σήμα. Επκε, το διαβάζει Στεφανέ, γιατί είναι πολύ μικρή. Ναι, σαν ΚΑΠΑ9 είναι. Παιδιά, είναι πολύ μικρή σε μένα η φωτογραφία. Είναι πολύ, είναι στο, τον έχω στον υπολογιστή σε πολύ μικρή οθόνη. Το ΕΠΚΑΠ. Δεν ξέρω εσείς που το διαβάζετε, γράφετε στο chat, παιδιά. Δεν μπορώ να το διαβάσω εγώ. Εσείς, άμα έχετε μεγάλη τηλεόραση και μας βλέπετε τώρα. Λοιπόν, αυτή είναι η μονάδα, να το πούμε έτσι, παιδιά. Αυτή είναι η μονάδα. Δεν νομίζω ότι είναι αεραμεταφορεμένη. Είναι αυτή η μονάδα για, τους, για τα σκυλιά. Βλέπετε και τα σκυλιά που τα έχουν κάτω, έτσι. Είναι, έτσι κι άλλως το γράφει και, και στο κείμενο. Είναι Military Working Dog Handlers in Xanthi. Λοιπόν, και έχουν εντυπωσιαστεί, παιδιά. Πολλά εντυπωσιαστήκαν οι Αμερικάνοι. Και αυτό κάνει καλό, εκείνο το ρεζουμέ. Και είδαμε και τις φωτογραφίες του απαραία. Κάνει καλό ότι. Α, υπήρξε και στην άσκηση. Γι' αυτό ξέρω ότι τα έχουν στην άσκηση, παιδιά. Γι' αυτό υπάρχουν στην άσκηση τα σκυλιά. Γιατί συμμετείχαν στην άσκηση. Λοιπόν, κάνει καλό, παιδιά, που τρομάζουν οι Τούρκοι. Είναι στο συμφέρον της Ελλάδας, φυσικά. Έτσι, δεν είναι. Συμφέρον της Ελλάδας είναι που τρομάζουν οι Τούρκοι. Για καλό είναι, δεν για κακό. Έτσι, που τους ενοχλεί, να το πούμε έτσι πολύ, που εκνευρίζονται. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε, πάμε να φύγουμε, πάμε και σε άλλα πραγματάκια να δούμε. Πάμε μια Λιβύη. Λοιπόν, έχουμε τη Λιβύη μας εδώ. Εδώ στη Λιβύη σηκώσαμε πριν από λίγο ένα βιντεάκι. Αυτή η είδηση δεν το αναφέραμε στο βίντεο. Αυτή η είδηση είναι σήμερα, έχουμε 29, είναι χθεσινή ή προχθεσινή. Η χθεσινή 28 του μήνα, δηλαδή είναι χθες το 20 η δημοσιογραφική ιστοσελίδα New Arab, The New Arab, για τον στρατέχη Χαφτάρ, ότι νοσηλεύεται στην Αίγυπτο σε νοσοκομείο. Ο στρατέχης Χαφτάρ, το οποίο έχουμε εδώ ένα σκίτσο, είχαμε φτιάξει από παλιά, χρησιμοποιούμε κάποια σκίτσα δικά μας, στο χέρι φτιαγμένα. Λοιπόν, είναι στο νοσοκομείο στην Αίγυπτο, παιδιά. Είχε υποστεί εγκεφαλικό πριν από 3 χρόνια το 2018. Είχε πάει στη Γαλλία και είχε νοσηλευτεί για το εγκεφαλικό, για το stroke. Και αυτή τη στιγμή, επειδή είχε συμπτώματα θρόμβωσης, τον πήραν άρον-άρον με αεροπλάνο, νοσοκομιακό ιατρικό αεροπλάνο, και πήγε στο Κάιρο. Η είδηση εκεί λίγο μπερδεύτηκα κι εγώ, αλλά από ό,τι γιατί λέει στην αρχή ότι τον πήγαν στο Διεθνές Κέντρο, Διεθνές Ιατρικό Κέντρο του Καΐρου. Αλλά μετά λέει ότι νοσηλεύεται σε στρατιωτικό νοσοκομείο. Προφανώς στην αρχή πήγε στο Διεθνές Κέντρο και τώρα έχει τον μεταφέραν σε στρατιωτικό νοσοκομείο. Λοιπόν, τι να σας πω, παιδιά. Η κατάστασή του, λέει, είναι σταθερή. Προφανώς παίρνει κάποια αγωγή, κάποια θεραπεία, αντιπηχτικά που έχουν για τις θρομβώσεις. Δεν είναι καλή η κατάσταση. Η γενική εννοώ, έτσι, η κατάστασή του θεωρείται σταθερή. Αλλά η γενική κατάσταση, δηλαδή, εντάξει, ήταν να βάλει και αποψηφιότητα για τις εκλογές που έρχονται το Δεκέμβριο. Και από ό,τι φαίνεται, είχε αρχίσει και ο ίδιος και σκέφτεται να μην βάλει, και γιατί προωθεί σιγά σιγά το γιο του, ο οποίος ονομάζεται Σαντάμ, το μικρό το όνομα. Πώς λέγεται, Στέφανε? Δεν πειράζει, ας κόψουμε την κουβέντα μας. Εθνικό πρότυπο, κέντρο εκπαίδευσης αγώνα αστικού περιβάλλον. Αυτό είναι, Στέφανε, σίγουρα. Ναι, έχουν χρησιμοποιήσει πολλά σκυλιά αυτές τις μέρες στις ασκήσεις εκεί πάνω στη Μακεδονία και στη Θράκη. Ναι. Δεν ξέρω αν έκανε το εμβόλιο. Ξέρω πάντως όχι, γιατί εντάξει, αυτός είχε και το θέμα με το εγκεφαλικό. Δηλαδή από εκεί πρέπει να έχει προκληθεί το θεματάκι. Προωθεί το γιο του, γράφει το άθρο. Εντάξει, το είδατε το βίντεο, δέστε το βιντεάκι, το έχουμε σηκώσει πριν από 2 ώρες. Δέστε το, παιδιά, το βίντεο. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη τώρα, καλός κακός, θα ζητήσω συγγνώμη. Δεν είμαστε, παιδιά, να το θυμάστε αυτό, ότι είμαστε επαγγελματικά, βέβαια, αυτή τη στιγμή σαν κανάλι, επαγγελματικά, αλλά έχουμε μια ερασιτεχνική χρειά, που σημαίνει, τι σημαίνει αυτό, ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε κάποιες εικόνες και βίντεο τα οποία έχουν και ένα κόστος. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε το κανάλι, να πω κάποια κανάλια, δεν θα τα δυσφημίσω, κάποια κανάλια γενικά, δεν είμαστε, ας πούμε, κάποιο κανάλι ιδιωτικό της τηλεοράσεως, όπως είναι το Mega Channel, όπως είναι το Open TV ή οτιδήποτε, που να έχουμε την ευκαιρία να αγοράσουμε, ας πούμε, π.χ. να χρησιμοποιήσουμε, δεν ξέρω πώς τα χρημάνε, τα αγοράζουν προφανώς οι άνθρωποι, κάποια πλάνα τηλεοράσεως,
Καταλάβατε, από κάπου άλλο να σας δείξουμε, ας πούμε, το χαφτάρι οτιδήποτε. Αυτά, παιδιά, συνήθως αγοράζονται, ανταλλάσσονται, αγοράζονται από τα κανάλια. Δεν είναι έτσι απλά. Εμείς δεν έχουμε αυτή την ευκαιρία, γι' αυτό χρησιμοποιούμε πολλές φορές κάποια σκίτσα, κάποιες φωτογραφίες, οι οποίες είναι δωρεάν. Δεν έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάποιες αγορές. Σας το λέω γιατί βλέπω και πολλά κανάλια έχουν τσιτάρει σιγά σιγά τις τηλεοράσεις και ασχολούνται με το ίντερνετ. Προσπαθούν δηλαδή να μπουν και στο διαδίκτυο, αλλά χρησιμοποιούν προφανώς οι άνθρωποι αυτοί έχουν το κασέ και χρησιμοποιούν βίντεο. Εμείς, παιδιά, σας μεταφέρουμε τις ειδήσεις με αυτά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Εντάξει, συγγνώμη γι' αυτό. Συγγνώμη που δεν έχουμε τα χρήματα για να χρησιμοποιήσουμε κάποια βίντεο, ας πούμε, και από την Τουρκία που προέρχονται κάποια βίντεο. Δεν είναι έτσι απλά. Δεν παίρνεις ένα βίντεο από κάποιο τουρκικό κανάλι και το χρησιμοποιείς, γιατί μετά πέφτει πέλεκης. Τώρα, αν κάποιοι το κάνουν, είναι που έχουν γλιτώσει τον πέλεκη ακόμα. Μετά, όταν έρθει ο πέλεκης, είναι αργά. Εμείς χρησιμοποιούμε ό,τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αυτό ήθελα να σας πω. Και προχωράμε για τη Λιβύη, γιατί ήθελα να σας πω ότι μου έκανε πολύ εντύπωση μια τελευταία είδηση που έβλεπα σχετικά με τον Χαφτάρ, που δέχεται επίθεση. Δηλαδή, παρότι αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος βρίσκεται στο νοσοκομείο, είναι σε μια κατάσταση άσχημη, δέχεται επίθεση από διάφορα μέσα ενημέρωσης. Και ένα μέσο ενημέρωσης που δέχεται επίθεση και διάβαζα, το οποίο βέβαια εντάξει είναι με βάση πηγής, ας πούμε, το Assange France Press, δηλαδή με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, είναι από την Daily Mail, την αγγλική. Και γίνεται μια ανάλυση για το Χαφτάρ, ότι ο Χαφτάρ έχει χάσει τους υποστηριχτές του, ότι ο Χαφτάρ είναι. Δηλαδή ότι ο Χαφτάρ κοντεύουν να τον κάνουν ένα τίποτα. Ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία επιρροή, δεν έχει δύναμη, δεν, να τον μηδενίσουν τον Χαφτάρ. Τι να σας πω, πάντως είναι ένα κείμενο αρκετά μεγαλούτσικο από ό,τι το βλέπω τώρα μπροστά μου στην Daily Mail την αγγλική, εναντίον του Χαφτάρ, το οποίο βέβαια είπαμε προέρχεται από πηγή από το Assange France Press, δηλαδή από εκεί ξεκίνησε, από το γαλλικό πρακτορείο. Εντάξει, θέλουν να βάλουν κάποιον άλλον, δεν τους κάνουν Χαφτάρ αυτή τη στιγμή, να τον αλλάξουν, θέλουν να βάλουν, δεν ξέρω τι θέλουν να κάνουν. Αυτά είναι, ξέρετε, και πολλά δημοσιεύματα είναι στημένα. Εντάξει, υπερβάλλουν, αλλά είναι στημένα, πληρωμένα που λέμε. Λοιπόν, φύγαμε και από τη Λιβύη. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Να δω δύο λεπτά και να σας πω τα κυριότερα νέα της τελευταίας ημέρας. Όχι, κάτι ιδιαίτερο δεν μπορώ να σας πω. Απλώς για το Χαφτάρ, και το Al Jazeera. Και το Al Jazeera για το Χαφτάρ. Τώρα, το μεσημέρι σηκώθηκε. Να το δω δύο λεπτά. Και το Κατάρ, ξέρετε, εναντίον του Χαφτάρ είναι το Al Jazeera φυσικά. Αφού είναι ανοίγει στο Κατάρ. Ναι. Και το Al Jazeera, αν θα βάλει, λέει, έχει τίτλο, θα βάλει, λέει, υποψηφιότητα ο Χαφτάρ, λέει, στις εκλογές του Δεκεμβρίου. Την πέφτουνε γενικώς προς το Χαφτάρ τώρα, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Μεγάλο άθρο και αυτό. Κατεβαίνω και ακόμα γράφει το άθρο. Εντάξει. Ο Χαφτάρ τους φταίει τώρα. Με το Χαφτάρ τα βάλανε, βρήκαμε το θύμα τώρα. Δεν φταίνε οι Τούρκοι εκεί που... Βλέπω, δηλαδή, μια επίθεση αντίον του Χαφτάρ. Φύγαμε, πάμε στα υπόλοιπα θεματάκια. Πάμε να ανοίξουμε λίγο το Google Earth. Λοιπόν, γιατί θα πάμε από ό,τι καταλάβατε στο Ισραήλ. Η δημοσιογραφία του Ισραήλ. Έχουμε πει εδώ ότι η κατάσταση είναι έθραυστη. Μισό λεπτάκι. Να το ανοίξω, να το βλέπω και μπροστά μου, να σας λέω και τι ακριβώς παίζει. Εντάξει, λοιπόν. Σας έχω πει λοιπόν ότι εδώ η κατάσταση είναι έθραυστη. Έτσι φαίνεται. Και όντως είναι, και διαβάζω καινούργια δημοσιεύματα σήμερα, τα οποία κάνουν ένα attack, κάνουν μια επίθεση. Ας πούμε, διαβάζω ότι η Ισλαμική Τζιχάτ από τη Jerusalem Post, τον τίτλο θα σας πω μόνο, έκανε ανακοίνωση και είπε ότι εγώ για καθέναν από εμάς, δηλαδή για κάθε Ισλαμιστή τζιχαντιστή που θα σκοτώνεται, θα βορβαδίζω το Τελαβίβ. Θα χτυπάμε με βόμβες το Τελαβίβ. Αυτό είπανε. Είπανε ακόμα ναι, ότι κάποιος Συριακός πύραυλος, βλέπω εδώ μια είδηση του μεσημεριανή είναι και αυτή, εξεράγει, λέει, κοντά στο Ισραήλ, λέει, κάποια πυρηνική περιοχή του Ισραήλ. Υπάρχουν θεματάκια, υπάρχει, δηλαδή δεν έχει σταματήσει, δεν έχει ηρεμήσει η κατάσταση τόσο πολύ. Λοιπόν, αυτό πάλι που διαβάζω στο The Times of Israel λέει ότι το Ιράν, η Χαμάς και η Χεζμπολάχ, λέει, θα
Θα κάνουν ένα κοινό in Johnny War Room, θα κάνουν ένα κοινό πολεμικό συμβούλιο, να το πούμε. Όχι, δεν λέει το room, δεν είναι το δωμάτιο, είναι το συμβούλιο, δηλαδή το κέντρο επιχειρήσεων, να το πούμε. Αυτό σημαίνει στα αγγλικά. Υπάρχει μια τάση, σε αυτό βέβαια να το πούμε, ότι συνηγορήσανε και πάρα πολύ, δυστυχώς, πολιτικοί, όπως στην Αμερική. Δηλαδή, αρκετοί δημοκρατικοί στην Αμερική και αρκετοί ηθοποιοί, δηλαδή ταχθήκανε υπέρ των Παλαιστινίων, χωρίς όμως να ονοματίζουν τη Χαμάς. Αλλά με αυτό που κάνανε, οι ανόητοι με αυτό που κάνανε, είναι σαν να δικαιολογήσαν τις επιθέσεις της Χαμάς με ρουκέτες στο Ισραήλ. Αυτό κάνανε. Δικαιολογήσανε τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ με αυτό που κάνανε. Με τις διαδηλώσεις εκεί μαζευτήκανε. Ναι, είναι πάρα πολύ φανατικοί μουσουλμάνοι. Και στην Αμερική έχει. Έχει φανατικούς μουσουλμάνους, ειδικά στο Λονδίνο. Είδατε πόσους μαζεύτηκαν 200.000 κόσμο στο Λονδίνο. Αφού έχει γεμίσει μουσουλμάνους στο Λονδίνο. Τούρκους, κυρίως Τούρκους. Όλοι αυτοί βγήκαν λοιπόν και διαμαρτυρηθήκανε. Αλλά ασχέτως από αυτούς, παρασυρθήκαν πάρα πολλοί ηθοποιοί Αμερικανοί, οι οποίοι κατακρίναν το Ισραήλ. Δηλαδή, ταχθήκαν υπέρ των Παλαιστινίων. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει Παλαιστίνη, υπάρχει Χαμάς. Φυσικό είναι να μην θέλει κανένας να σκοτώνεται παιδιά. Κανένας δεν ασκοτώνεται. Και εδώ και η Ισραηλινή εφημερίδα έκανε πρωτοσέλιδο με τις φωτογραφίες των παιδιών που σκοτωθήκανε στη λωρίδα της Γάζας. Γιατί όντως είναι απάνθρωπο να σκοτώνονται παιδιά. Δεν υπάρχει, δηλαδή, κάποιος που αν το πει αυτό ότι είναι φυσιολογικό, δεν είναι λογικός ο άνθρωπος. Δεν χρειάζεται λοιπόν να το σηκώνει σημαία. Λοιπόν, προφανώς αυτοί κάποιοι ηθοποιοί, οτιδήποτε κάνουν εκεί, ειδικά κομικοί ηθοποιοί που έχουν πάρα πολλούς followers σε διάφορα social media κτλ., εκμεταλλευτείαν την κατάσταση για να δειχτούν. Δηλαδή, δεν φτάνει που έχουν τόσους followers, αλλά να το παίξουν και πιο ανθρωπιστές αυτοί. Εμείς δεν είμαστε ανθρωπιστές, αυτοί είναι μόνο ανθρωπιστές. Καταλάβατε, εμείς οι υπόλοιποι, όλος ο άλλος κόσμος τους άρεσε να βλέπουν παιδάκια πεθαμένα, ας πούμε, ενώ αυτοί είναι θα βγάλουν τη σημαία, αυτοί και θα φωνάξουν. Τέλος πάντων. Και με αυτά που κάνανε, δίνουν δικαιώματα και πατήματα στη Χαμάς να κάνει αυτά που κάνει. Λοιπόν, και θα δείτε πάρα πολύ σύντομα και με τη Χεζμπολάχ έχουμε θέματα. Και με τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Και με τη Χεζμπολάχ έχουμε θέματα και με τη Χαμάς. Και από ό,τι βλέπουμε γίνονται πάρα πολλές περίεργες εκρήξεις στο Ιράν. Όλες αυτές τις μέρες, εγώ κάποια στιγμή σταμάτησα να μετράω τις εκρήξεις. Εντάξει, σταμάτησα να μετράω τις εκρήξεις. Συνέχεια, ειδικά σε πετροχημικά εργοστάσια, σε εργοστάσια που φιλοξενούν κατασκευές drones, τέτοια πραγματάκια. Με πυρηνικά... Το Ιράν το λέει ευθέως, ότι σε αυτά λέει συμμετέχουν, ότι είναι υπεύθυνοι οι Ισραηλινοί. Το Ισραήλ φυσικά δεν κάθεται να πει ότι εγώ πήγα και έκανα επιχείρηση στο Ιράν. Αλλά ακόμα και Ισραηλινές εφημερίδες, Ισραηλινός τύπος, λέει ότι το πολύ πιθανό είναι να συμμετέχουμε σε αυτά που γίνονται στο Ιράν. Δηλαδή να πήγε κάποιο αεροπλάνο, κάποιο F-15, κάποιο drone, που είναι πολύ πιο δύσκολο να εντοπιστεί το drone, και να στοχοποίησε και να φύγει. Και φυσικά υπάρχουν και επίγειες δυνάμεις. Όπως είχε γίνει τελευταία μια επίθεση σε κάποιον επιστήμονα του Ιράν, ο οποίος ήταν ειδικός για τα πυρηνικά. Το θυμάστε, έτσι. Λοιπόν. Πάντως, είναι πολύ ανησυχητικό, για να τελειώσουμε και με το Ισραήλ, ότι υπάρχει κάποιο άθρο, δεν το βλέπω τώρα μπροστά μου, το βλέπα πιο νωρίς, το οποίο μιλάει για Ιράν, Ισραήλ και πυρηνικά. Αυτό είναι λίγο επικίνδυνο. Και κάποιος φίλος διάβαζα σε ένα σχόλιο, λέει ότι η επόμενη σύγκρουση που θα γίνει, που θα κάνει το Ισραήλ, θα είναι με το Ιράν σε σχέση με τα πυρηνικά. Υπάρχει μια δήλωση του Νετανιάχου που μιλάει για τα πυρηνικά και το Ιράν. Δυστυχώς η σύγκρουση έχει ξεφύγει εντελώς εκτός ορίων. Βέβαια είναι δύο χώρες που μισιούνται. Δηλαδή το Ιράν μισεί το Ισραήλ. Αν μπορούσε αύριο να μην υπάρχει το Ισραήλ, δεν θα υπήρχε το Ισραήλ. Το μισή, όταν λέμε το μισή, δηλαδή το μισή θανάσιμα. Όπως αυτή της Χαμάς, στη λέω της Γάζας, λένε ποια ειρήνη, τίποτα. Τίποτα, δεν θέλουμε το Ισραήλ καθόλου, κανένας. Να μην υπάρχει ούτε ένας στον κόσμο, πουθενά. Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, είχε βγάλει και μια ανακοίνωση κάτι τέτοιο, ότι όπου βρείτε λέει Ισραηλινό, και κάποιοι που είναι φανατικοί επιτεθήκαν. Δηλαδή, ας πούμε στην Νέα Υόρκη ήταν, έγινε μια επίθεση στο Σικάγο. Δεν θυμάμαι σε ποια πόλη της Αμερικής, έγινε μια επίθεση σε κάποιον Ισραηλινό Εβραίο,
από μουσουλμάνους, ας πούμε, το οποίο τελικά καταδικάστηκε και δεν ξέρω αν συνελήφθησαν αυτοί κιόλας. Ναι, έχουμε ξεφύγει δηλαδή, τελείως. Δεν παίξε γέλασε τώρα. Έχουμε ξεφύγει. Λοιπόν, φύγαμε και από το Ισραήλ. Πάμε προς τη Συρία. Πάμε προς τη Συρία, να τελειώνουμε και από εκεί. Πάμε για Συρία. Εδώ, παιδιά, τα ξέρετε, υπάρχουν τα αεροδρόμια του Χμέιμιν, όπως έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπήρχε μια, γίνει μια επέκταση, η επέκταση έγινε. Γίναν πάρα πολλά έργα στο αεροδρόμιο. Εγώ θυμάμαι συγκεκριμένα ότι γίνανε ακόμα και οι ενώσεις, δηλαδή είναι δύο αεροδιαδρόμοι, και ακόμα και αυτό ότι ενωθήκαν αεροδιαδρόμοι μεταξύ τους είναι μεγάλο πράγμα. Δηλαδή, δημιουργεί, ας πούμε, θέσεις παρκαρίσματος. Καταλάβατε. Το ότι ενωθήκαν δύο αεροδιαδρόμοι και αυτό είναι μια εξέλιξη. Είναι δύο παραλληλόγραμμοι αεροδιαδρόμοι. Το θυμάμαι το σχήμα. Θυμάμαι ακόμα την δορυφορική φωτογραφία που είχα δει. Και ενωθήκαν. Δηλαδή, φτιάξαν διαδρόμους που ενώνουν τους δύο μεγάλους σε αρκετά σημεία. Οπότε μπορεί να αλλάξει, ας πούμε, να μπει το αεροπλάνο από τον ένα αεροδιάδρομο στον άλλον ή να παρκάρει. Είναι μια εξέλιξη αυτή. Έγινε επέκταση. Φτάσανε, ας πούμε, περάσανε ακόμα και ένα δρόμο που υπήρχε στο τέλος του αεροδιοδρόμου. Τον ξεπεράσανε και κάνανε κατά μισό χιλιόμετρο, 500 μέτρα εκεί, αν θυμάμαι καλά. Επεκτείνανε για να μπορούν να, όσο πιο μεγάλα βομβαρδιστικά μπορούν να προσγειώνονται. Δηλαδή, αυτή η βάση, από ό,τι έκανε ανακοίνωση το Υπουργείο Άμυνας Ρωσίας, είναι πλέον. Μπορούν σε αυτή τη βάση της Ρωσίας να κατεβούν όλα, δηλαδή είναι για όλα τα αεροπλάνα τα ρωσικά. Έτσι, μπορούν από εκεί να επιχειρούν όλα τα ρωσικά αεροπλάνα, οποιαδήποτε μεγέθος, μικρά μεγάλα, από εκεί. Μπορώ να σας το βρω και το βίντεο κάποια στιγμή, μπορώ να σας το βρω και τώρα, να το δω λιγάκι μπροστά μου. Να το δούμε λιγάκι όλο μαζί, να σπάμε και λίγο με κανένα βιντεάκι την εικόνα μας, δεν ξέρω αν θέλετε. Θέλετε κιόλας. Να το δω λιγάκι, παιδιά. TAF 22 είναι αυτά που πήγαν τώρα. TAF 22 και κάνα την άσκηση, έτσι. Ναι, γιατί και στα βίντεο που σας φτιάχνω δεν τα βάζω όλα τα βίντεο. Λίγο το κόβω. Να βάλουμε και τα δύο. Μισό λεπτάκι για να φορτωθούν. Είναι από την άφηξη. Και τ' άλλο είναι από την επιχείρηση. Εντάξει, σχεδόν όλα είναι βέβαια τα βίντεο. Λοιπόν, για γράφτε μου, Μάρια, να το βάλουμε. Τι θέλετε, να το βάλουμε, Παντελεήμον, να το βάλουμε το βιντεάκι από τη Ρωσία. Από το Ρωσικό Υπουργείο είναι. Μισό λεπτό, δώστε μου. Αν τα φορτώσουμε, τα βλέπουμε κιόλας ταυτόχρονα. Μπα, μιλάμε κιόλας, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, να τα βρούμε. Όσοι δε, επειδή είδα και ένα σχόλιο, να το πούμε και αυτό, δεν πειράζει. Είδα και ένα σχόλιο, κάποιος φίλος μπορεί, μικρός σε ηλικία, μεγάλος, δεν με ενδιαφέρει, δεν ξέρω τι είναι το παιδί. Λοιπόν, είδα σε ένα βίντεο, έχει κάνει ένα σχόλιο και λέει αυτό το βίντεο, το έχετε πάρει από αλλού αυτό το βίντεο, τα λοιπά. Δεν ξέρω αν ήταν μικρό παιδί ή μεγάλος άνθρωπος, εγώ θα το πω μόνο, ότι φίλε μου, αγαπητέ μου φίλε, φίλε μου καλέ που λένε, τα βίντεο που χρησιμοποιούμε, έχουμε ερωτήσει πρώτα. Δεν χρησιμοποιούμε τα βίντεο έτσι, δηλαδή έγινε μια επικοινωνία με τη ρωσική πλευρά, τα βίντεο της Ρωσίας, ας πούμε, για παράδειγμα. Έχει γίνει επικοινωνία με τη ρωσική πλευρά, επικοινωνία, μιλήσαμε, μέσω μηνυμάτων, μέσω τηλεφώνου, πες το πώς θέλεις. Μιλήσαμε με τη ρωσική πλευρά και ρωτήσαμε, λέμε, μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτά τα βίντεο και τα λοιπά, τις φωτογραφίες σας, πώς γίνεται, πώς θα το κάνουμε... Είμαστε αυτοί, δώσαμε τα στοιχεία μας που λέει ο λόγος, το όνομά μας, το πραγματικό. Καταλάβατε. Έγινε μια επικοινωνία λοιπόν και μετά μας είπανε από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, αυτοί που χειρίζονται τα μίντια του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Κατάλαβες φίλε μου αν μας ακούς. Και για όλους τους φίλους που μας ακούνε. Και για αυτούς που χρησιμοποιούν τα βίντεο σε άλλα κανάλια. Λοιπόν, εμείς ρωτήσαμε και πήραμε το OK και μας είπανε, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις φωτογραφίες μας κατά αυτόν τον τρόπο. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα βίντεό μας. Εμείς θέλουμε από εσάς αυτά να κάνετε και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Και λέω, μα πώς μπορούμε, γιατί είχαμε κάποια προβλήματα στην αρχή. Λέει, μπορείτε και με αυτούς τους τρόπους. Με αυτούς και με αυτούς. Οπότε, οτιδήποτε εμείς χρησιμοποιούμε εδώ, φωτογραφίες από τη ρωσική πλευρά, ας πούμε, έτσι, από τη ρωσική πλευρά μιλάμε. Τις φωτογραφίες, τα βίντεο, οτιδήποτε, είμαστε 100% κατοχυρωμένοι. Γιατί έχουμε επικοινωνήσει μαζί τους και έχουμε ακόμα και τη συνομιλία μας. Έτσι, την έχουμε τη συνομιλία μας που έχουμε επικοινωνήσει και λένε και με ποιο τρόπο ακόμα μας δίνουν και βοήθεια, συμβουλές,
με ποιο τρόπο. Και ευχαριστούμε και πάρα πολύ κιόλας το Ρωσικό Υπουργείο, εκεί όσοι ασχολούνται με τα μίντια στο Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, που μας βοηθήσανε, που δεν γνωρίζαμε κι εμείς τη διαδικασία. Okay. Αυτό να το ξέρετε. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα απλά. Δεν μπαίνεις μέσα σε μια σελίδα και παίρνεις βίντεο. Τα κατάλαβα, παιδιά. Μπορεί και να το κάνεις, αλλά κάποια στιγμή έχει το δικαίωμα και ο άλλος, αφού σου αρπάζεις κάτι χωρίς να ρωτήσεις, έχει το δικαίωμα να σου κόψει το χέρι. Εμείς δεν κόβουμε χεράκι, δεν θέλουμε να μας κόψει κανένα χέρι. Γι' αυτό ρωτάμε πάντα από παντού. Έχουμε πάρει δηλαδή τα OK, τις άδειες. Έχουμε μάλιστα και γραπτές άδειες. Γραπτές άδειες. Από κάποιους έχουμε γραπτές άδειες. Για τον νόμο είναι αυτά. Φύγαμε για το βιντεάκι, πάμε να δούμε. Αυτό γιατί για το φίλο που απόρρισε και λέει, μα πώς τα βίντεο αυτά. Τα βίντεο, φίλε, αυτά έχουμε την άδεια. Αν δεν είχαμε την άδεια, δεν τα βάζαμε. Φύγαμε. Άφηξη του Πόλεφ 22 M3 στη βάση, στη ρωσική βάση Χμέμιν, στη Συρία. Μάρια, άμα είναι δυνατά η φωνή, πες το μου. Ή Γιώργο, οποιοςδήποτε. Όχι, δεν είναι ο εξηγής. Απλώς λέω τόλη μου, γιατί πολλοί φίλοι μας λένε γιατί δεν χρησιμοποιείτε φωτογραφίες που χρησιμοποιούν οι άλλοι. Δεν χρησιμοποιείτε κάποια βίντεο που χρησιμοποιούν οι άλλοι. Δεν χρησιμοποιούμε κάποια βίντεο που χρησιμοποιούν οι άλλοι, γιατί δεν έχουμε την άδεια. Καταλαβες, δεν έχουμε την άδεια. Άμα δεν έχουμε την άδεια, για αυτό που βλέπετε έχουμε την άδεια. Είμαστε καλυμμένοι. Νομικά είμαστε καλυμμένοι. Legal. Είμαστε νόμιμοι. Αυτό είναι, παιδιά, το βομβαρδιστικό, έτσι. Αυτό είναι στρατηγικό όπλο. Αυτό φέρει μέχρι και πυρηνικά. Έτσι, γι' αυτό λέγεται και στρατηγικό όπλα. Φέρει στρατηγικά όπλα. Έτσι λέγω τα πυρηνικά, λέγεται στρατηγικά όπλα. Μιλάμε για θερίο, έτσι. Και δεν είναι το πιο δυνατό αεροπλάνο, ας πούμε, της Ρωσίας. Κοιτάξτε θερίο που είναι. Είναι αυτό που λένε μεγάλων αποστάσεων, μακρινής εμβέλειας. Δηλαδή αυτό τώρα πετάει, σηκώνεται από το Χμέιμιν στη Συρία και φτάνει. Πού να φτάνει, πού να φτάνει, βρε Γιώργο μου, βρε Μάριε, πού να φτάνει. Στεφάνε, πού να φτάνει αυτό. Φτάνει Γιβραλτά, σίγουρα φτάνει. Γενική συζήτηση, Γιώργο μου, γενική συζήτηση. Λοιπόν, εδώ είναι στην άφηξη. Τρία πήγανε, τρία αεροσκάφη. Εντάξει, αυτό το βίντεο δεν πρέπει να το έχετε δει όλο. Εδώ είναι στο αεροδρόμιο, χαιρετάνε. Τρία αεροσκάφη του Πόλεφ είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το άλλο. Είναι από την... Τώρα εδώ θα δούμε την άσκηση. Δηλαδή έγινε η εκπαίδευση αμέσως την επόμενη μέρα. Για να δω, αυτό εδώ είμαστε. Εδώ. Εσύ δεν το ξαναβάλω από την αρχή. Πάμε. Λοιπόν, το βλέπετε, έτσι. Δεν λέει αν σηκωθήκαν και τα τρία μαζί. Μάλλον σηκωθήκαν και τα τρία μαζί. Μαζί με Σουχόι. Σουχόι 35 αναφέρει το κείμενο της Ρωσίας. Κοιτάξτε πώς είναι μέσα. Κοιτάξτε, να κάνω μια παύση. Κοιτάξτε, κοίτα Μάρια πώς είναι μέσα το αεροπλάνο. Κοίτα. Έχει ένα χάρτη βέβαια ο άνθρωπος. Για να δούμε. Βλέπετε τίποτα στο χάρτη εσείς? Για να κάνουμε λίγο κατασκοπία. Στέφανε, βλέπεις τίποτα στο χάρτη? Τι δει, είναι η Κρήτη εκεί, τι δείχνει? Τι βλέπει αυτός το χάρτη, παιδιά, βλέπετε? Έχει φτάσει Ιταλία, έχει φτάσει Λιβύη. Τι δείχνει εκεί, κάτι σαν νησί είναι εκεί που βλέπει αυτός. Μήπως είναι η Μάλτα από πάνω, Κρήτη είναι? Δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι βρε εσύ, Κρήτη είναι. Κατασκοπεύουμε τη φωτογραφία, παιδιά, να δούμε τι δείχνει. Το μεγαλώσουμε για χαβαλέ, να το δούμε 2 λεπτά. Για κάτσε ρε Στέφανα να το δούμε απερίεργε. Μεγαλώνει. Για το κάνω εγώ zoom όσο μπορώ. Για δε Στέφανε τώρα. Τι φαίνεται, για να δω και το chat, δεν σας βλέπω. Τι βλέπει ο πιλότος τώρα εκεί πέρα, παιδιά? Το έκανα εγώ, Στέφανε, λιγάκι. Βόρεια Αφρική είναι, αλλά από πάνω αυτό το άσπρο τι είναι, ρε παιδί μου? Η Μάλτα είναι.
Δεν μπορώ να καταλάβω. Πού πηγαίνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είναι καθαρή. Καθαρή είναι, ρε παιδιά. Εντάξει, σχετικά. Από βίντεο είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να το. Να το... πάμε να το μηδενίσουμε λιγάκι, το χαμηλώσουμε. Το ξανακάμε έτσι όπως ήταν. Και να το συνεχίσουμε να παίξει. Λοιπόν, και έκανε την επόμενη μέρα. Βγάλανε την άσκηση λοιπόν, παιδιά. Βγήκε η άσκηση την επόμενη μέρα. Κανονικά και με τον νόμο. Βγάλανε, βλέπετε, από πόλη εδώ πέρα. Πέρα να σου πει. Πήγαν, η ανακοίνωση λέει ότι. Ανατολική Μεσόγειο. Δεν λέει πού ακριβώς και πώς. Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα πού πετάξανε και δεν βλέπετε, σταμάτησε. Αυτό ήταν. Για πολύ λίγα δευτερόλεπτα και γυρίσανε. Δηλαδή δεν δείχνει, δεν θέλει να δείξει πού ακριβώς και τι. Ξέρω εγώ, τι να πω. Ξέρω, μήπως στείλανε ένα από εδώ, ένα από εκεί και ένα παραπέρα. Ένα βόρα, ένα νότο, ένα δύση. Τι να πω. Ανατολική Μεσόγειο. Μεγάλη δύναμη. Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα. Πάρα πολλά δημοσιεύματα στις ιστοσελίδες ξένες. Πάρα πολλά. Όταν μιλάμε για πάρα πολλά, δηλαδή ανοίγεις και βλέπεις 20-30 δημοσιεύματα σειρά. Και η Ρωσία που πήγε εκεί πέρα, πήγε αεροπλάνα στρατηγικά και τώρα το ΝΑΤΟ και έχει πάει το ΝΑΤΟ ζημιά. Γι' αυτό γράψαμε και πανικό στο ΝΑΤΟ. Γιατί όλο αυτό μεταφέρεται στο ΝΑΤΟ, παιδιά. Μην νομίζετε. Έτσι είναι μεγάλη ζημιά τώρα. Αυτό το πράγμα. Θα μιλήσουμε για λιγάκι. Να σου πει τα αυτιά. Λοιπόν, είναι μεγάλη ζημιά για το ΝΑΤΟ αυτή η βάση που δημιουργήθηκε εκεί, της Ρωσίας. Και όσο παίζει αυτό, να δούμε και λιγάκι τι άλλο έχουμε από τη Συρία. Α, εντάξει, αυτό το είπαμε, έτσι το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι είχαμε εκλογές στη Συρία και είχα πει ότι ούτε που το είχα στο μυαλό μου ότι έχουμε εκλογές στη Συρία, γιατί ήταν πολύ σίγουρο θα βγει ο Άσαντ. Δηλαδή ήταν τόσο σίγουρο, όσο είναι σίγουρο το πρωί μπορεί, ούτε ο ήλιος να ανατείλει το πρωί, δεν είναι σίγουρο. Πιο σίγουρο ήταν θα βγει ο Άσαντ. Λοιπόν, ο Άσαντ από ό,τι είδαμε βγήκε με 95%, δεν θυμάμαι. 95% μου φαίνεται, παιδιά, βγήκε ο Άσαντ. 95%. Αν θυμάμαι καλά. Δεν ξέρω, Στέφανε, τόσο δεν βγήκε. 95% βγήκε ο Άσαντ. Λοιπόν, δεν υπήρχε πιο σίγουρο. Γι' αυτό δεν ασχοληθήκαμε κιόλας με τις εκλογές. Παρ' όλα αυτά, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι θα κάνει κάποια. Θα του κάνει κάποιες κυρώσεις έτσι κι αλλιώς. Και... τέλος πάντων. Οκ, εντάξει. Πάντως βγήκε ο Άσαντ πάλι. Και με πολύ μεγάλο ποσοστό. Και υπάρχει και ένα γενικό. Δημοσίευμα για τη Συρία από κάποια ιστοσελίδα ρωσική, μου φαίνεται, από το Sputnik ήταν, το οποίο λέει πάρα πολλά αναλυτικά και πάρα πολλά πράγματα τα οποία, αν είσαστε αμερικανόφιλοι, δεν θα σας αρέσουν. Δεν μπορώ να τα διαβάσω τώρα αυτή τη στιγμή, την έχω τη σελίδα. Μπορεί να το κάνουμε σαν ειδησιογραφικό, επειδή είναι ενδιαφέροντα αυτά που λέει, αλλά είναι αυτά, παιδιά, που λέγονται εδώ και χρόνια σε σχέση με τη Συρία, για το τι έχει συμβεί στη Συρία, τι φταίει τόσα χρόνια με τη Συρία, με τον εμφύλιο τα λοιπά τα λοιπά. Είναι μια ανάλυση, πιστεύω, καλή. Είναι εναντίον της Αμερικής όμως, οπότε όσοι είστε αμερικανόφιλοι θα φρικάρετε, όσοι είστε αμερικανόφιλοι. Αλλά είναι μια καλή ανάλυση, να το πούμε αυτό, το παραδεχτούμε. Είναι μια καλή ανάλυση για το τι έχει πάει στραβά στη Συρία και τα λοιπά τα λοιπά τα λοιπά. Δηλαδή εγώ είμαι... δεν είμαι αντιαμερικανός, αλλά η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Για το πώς έχει γίνει όλη αυτή η βαβούρα στη Συρία, δεν ξεκίνησε έτσι απλά τα θέματα. Δεν ήταν... τέλος πάντων, αυτά. Δεν πάω να πούμε τώρα κάτι άλλο παραπάνω. Πάμε να δούμε και εδώ στους φίλους μας. Πάμε και μία πάνω στην Ουκρανία. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεχάσει κάτι που θέλετε να πούμε. Πάμε μία στην Ουκρανία, η οποία θα τη συσχετίσουμε και με τις ασκήσεις. Έχουμε πάρα πολλές ασκήσεις, τσουλάει ακόμα η Defender Europe παντού, έτσι, η Defender Europe, παιδιά, γίνεται παντού. Εδώ, Αλβανία, παντού, πού είμαστε, πάνω, ψηλά, Μολδαβία, Εστονία, αν θυμάμαι καλά, Εστονία, Λιθουανία γίνεται, δεν θυμάμαι, Εστονία σίγουρα, το θυμάμαι. Παντού ασκήσεις, παντού. Έτσι, Defender Europe 21. Δεν έχουμε και βίντεο και φωτογραφίες, αλλά δεν πολύ βάζουμε, δεν έχει σχέση τόσο πολύ με τα ελληνικά
δεδομένα, οτιδήποτε να μας απασχολεί. Είναι κάποιες ασκήσεις. Πιο πολύ μας απασχολούν είναι οι ρωσικές ασκήσεις του στρατού παρά τις Defender Europe αυτή τη στιγμή. Θα βάλουμε όμως κάποια πλάνα, κάποια στιγμή θα βάλουμε να τα δείτε. Λοιπόν, και η Ουκρανία, το συνολικό ζήτημα είναι εδώ ότι προσπαθεί να η Ρωσία λίγο εκεί, μήπως αυτό δεν μαλακώνει η κατάσταση. Έγινε και αυτό με τη Λευκορωσία τώρα. Έφυγε ο Λευκορώσος, πήγε και συνάντησε το Ρώσο πρόεδρο, τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι τώρα λέει κράζεται όλοι για αυτό που έγινε. Αλλά όταν έχει ξαναγίνει, λέει, σε κάποια άλλη φάση, έχει ξαναγίνει αυτό, παιδιά. Έχει ξανακατέβει αεροπλάνο με επίσημο. Δεν θυμάμαι τώρα με ποιον επίσημο ήταν. Με το οποίο συνελήφθη, ήταν να συλληφθεί κάποιος αυτός επίσημος. Το είχε κάνει η Αμερική. Στη Βιέννη είχε, αν θυμάμαι καλά, κατέβει το αεροπλάνο. Αυτό θέλει να πει ο Πούτιν, ότι τότε δεν μιλάγατε που το είπε η Αμερική να κατέβει. Τώρα μιλάτε που κατέβηκε στη Λευκορωσία αυτός. Και δεν είναι επίσημος, δεν είναι πρόεδρος κράτους οτιδήποτε, ένας blogger ήταν. Τέλος πάντων, δεν παίρνουμε θέση σε αυτό, γενικά δεν παίρνουμε θέση. Εμείς λέμε το τι έχει υποθεί. Λοιπόν, και Ουκρανία, λοιπόν, υπάρχει μια αναστάτωση. Να δούμε και λίγο τις τελευταίες ειδήσεις. Ουκρανία. Ουκρανία. Για το ΝΑΤΟ θέλει να μπει, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ότι υπάρχουν και βρετανικές δυνάμεις εκεί, ειδικές δυνάμεις, το έχουμε ξαναπεί, αν θυμάμαι καλά. Στην Ουκρανία υπάρχουν και βρετανικές δυνάμεις, εντάξει, παιδιά. Αυτά. Πάμε, φεύγουμε και από την Ουκρανία. Και πάμε, εδώ είδα και ένα φίλο κάπου, πέρασε ένα σχόλιο από το μάτι μου, κάτι για την Αρμενία. Πάμε και στην Αρμενία να δούμε λιγάκι. Λοιπόν, στην Αρμενία, παιδιά, υπάρχει μια επιθετικότητα από την. Από το Αζερμπαϊτζάν. Μια επιθετικότητα, το οποίο είχαμε πει κάποια στιγμή, ότι το Αζερμπαϊτζάν, όταν βρει ευκαιρία, θα μπει. Όταν βρει ευκαιρία το Αζερμπαϊτζάν, θα μπει. Καταλάβατε, θα προσπαθήσει δηλαδή να κόψει εδάφη και άλλα από τον Αγκόνο Καραμπάχ, γιατί άλλο τον Αγκόνο Καραμπάχ, έτσι, το έχει αποκλείσει κατά κάποιο τρόπο τον Αγκόνο Καραμπάχ αυτή τη στιγμή, και θα προσπαθήσει να κόψει και εδάφη και από την ίδια την Αρμενία. Εγώ σας το έχω πει. Τώρα από εκεί πέρα, τώρα δεν βρήκε την ευκαιρία ακριβώς, γιατί θα πάει πάλι σε μια μεγάλη σύγκρουση, πιστεύω. Όταν είναι να γίνει, θα πάει σε μια συνολική σύγκρουση, μια μεγάλη σύγκρουση. Αυτή τη στιγμή δεν πάει σε μια μεγάλη σύγκρουση. Αυτή τη στιγμή σε μια λίμνη εκεί γύρω-γύρω προσπαθούν, έχουν μπει κάποια χιλιόμετρα μέσα, γίνονται κάποιες υψηλοσυγκρούσεις, κάποιες συλλήψεις εκεί στρατιωτών. Ζήτησε ο Πασινιάν να έγινε συμβούλιο με τους υπουργούς, τους στρατιωτικούς κτλ. Μίλησε με τον Πούτιν να στείλει και άλλα στρατεύματα. Ο Πούτιν ζήτησε εκεί και καλά ότι να μπουν στη μέση τα στρατεύματα του Πούτιν. Κάποιες συνομιλίες. Εντάξει, υπάρχει μια έκτηνη κατάσταση βέβαια. Εντάξει, γίνονται κάποιες αψιμαχίες, κάποιες ψηλοσυγκρούσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεφύγει η κατάσταση. Αυτό βλέπω εγώ. Έτσι. Και γι' αυτό, άμα δείτε και τα μεγάλα δισκογραφικά και στην Ελλάδα και τα ξένα, δεν το έχουν πάρα πολύ σηκώσει. Θα το ξαναδώ και εγώ, άμα θέλετε, δύο λεπτά. Το ξαναδούμε. Θα το ξαναδώ, παιδιά, και δύο λεπτά και εγώ τώρα. Λοιπόν, δεν το έχουν, δηλαδή. Εντάξει, Αρμενία, επειδή και θεωρητικά θεωρούμε αδέρφια μας. Εντάξει, παιδιά, θεωρούμε αδέρφια μας στην Αρμενία. Πάμε να το δω, να σας πω. Να δω τις τελευταίες ειδήσεις, δηλαδή, να δω από ποιους έχουν ανέβει. Ο Πασινιά λέει από το ΜΕΧ. Το ΜΕΧ, παιδιά, είναι το Ιρανικό πρακτορείο του Ιράν. Διαβάζω δηλαδή μια αίτηση τώρα από το Ιρανικό πρακτορείο. Το οποίο λέει ότι ο Πασινιά λέει, πρότεινε, λέει, mutual, δηλαδή, Μάριε βοήθησε με mutual. Και δύο μαζί, πώς το λένε, mutual, πες το μου στα αγγλικά, πώς λέγεται το mutual, δηλαδή και δύο μαζί. Αυτό σημαίνει και δύο μαζί. Αλλά αλλιώς είναι η λέξη, δεν τη θυμάμαι τώρα. Και μαζί λέει να επιστοχωρήσουν μαζί με το Αζερμπαϊτζάν. Κοινή, σωστός ο Dr. Mane, κοινή, ναι. Κοινή υποχώρηση, κοινή επιστοχώρηση, να το πούμε πολύ απλά, έτσι. Ο Πασινιάν το πρότεινε.
mutual withdrawal των δυνάμεων του Αζερμπαϊτζάν. Από το ΜΕΧ, το Ιρανικό πρακτορείο. Λοιπόν, τώρα το Αζερμπαϊτζάν, τι λέει το, η σελίδα του Αζερμπαϊτζάν, τι να. Λέει ότι, ότι είπε το ρωσικό. Ότι είπε το Υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν ότι είπε ότι η Αρμενία λέει, φέρει την συνολική ευθύνη, full responsibility για την escalation in the region, για την κλιμάκωση στην περιοχή. Εντάξει, αυτό το, λένε, το λέει το πρακτορείο. Το κρατικό πρακτορείο του Αζερμπαϊτζάνιου. Το κρατικό, όχι μια, μια σελίδα. Το κρατικό πρακτορείο. Ο Πασινιάν πάλι είπε, λέει ότι από το αρμενικό πρακτορείο, από την αρμενική μάλλον και πρακτορείο, από το panarmenian.net, η Αρμενία λέει είναι έτοιμη, λέει, να τραβήξει τις δυνάμεις της όποια στιγμή, at any time. Ναι. Και συμφωνήσαν, λέει, οι ρωσικές και οι αρχηγοί της Ρωσίας και της Αρμενίας, λέει, της άμυνας, συμφωνήσαν, λέει, σε on options, σε περιπτώσεις, σε προτάσεις, πώς να το πούμε, σε for resolving, για να επιλύσουν, λέει, την κρίση, λέει, στα σύνορα. Και στη μέση έχει μπλεχτεί, βέβαια, και η Γαλλία. Εντάξει, δεν έχει, παιδιά, δηλαδή, με αυτά ασχολούνται αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, τα ειδησιογραφικά του Ιράν, του Αζερμπαϊτζάν, της Αρμενίας και της Ρωσίας. Δεν ασχολείται ο κόσμος με την Αρμενία. Μην μου πείτε γιατί και πώς. Εγώ σας λέω το τι συμβαίνει. Δεν ασχολείται, δηλαδή, η παγκόσμια γνώμη με αυτά που συμβαίνουν τώρα στην Αρμενία. Δεν ασχολείται. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ασχολείται, παιδιά. Αυτό. Λοιπόν, αυτά και με την Αρμενία που μου ζητήσατε κάποια να δούμε τι γίνεται. Αυτό πάει σε μια εκτόνωση η κατάσταση, αυτές οι συγκρούσεις που γίνανε. Έχει μπει στη μέση και η Ρωσία, κάτι λέει και η Γαλλία, δεν έχει στείλει στρατό η Γαλλία. Ακόμα. Και δεν πιστεύω και να στείλει κιόλας. Λοιπόν, και φύγαμε. Πάμε να δούμε λίγο το chat, να συζητήσουμε. Και να πούμε και τα δικά μας. Να βγάλουμε τις φωτογραφίες εδώ. Εντάξει, παιδιά, πάμε λιγάκι. Και βλέπουμε. Και τέταρτο είναι και τέταρτο βγήκαμε, οπότε έχουμε κανένα μισάωρο ακόμα. Τι λέμε, τι έχουμε εδώ τα παιδιά στο chat, τι λένε. Να επιτεθεί το Ιράν στο Αζερμπαϊτζάν, λέει ο Τάσος. Αμοιβαία, ναι, αμοιβαία. Κοινή, αμοιβαία. Κοινή συνένεση. Στη συγκεκριμένη περίοδο δεν πάει αυτό, Μάρι. Ναι, είναι η κοινή ή αμοιβαία. Παιδιά, υπάρχει. Ναι, δεν το έχετε ακούσει αυτό. Δεν το πάσε, το ξέρει. Είναι μειονότητα, λέει. Ναι, παιδιά, θα σου πω το εξής. Το story τι λέει. Να τα πούμε, να βγούμε και τηλέφωνα σήμερα. Πάνω, ό,τι θες να τα πεις μετά. Το story τι λέει. Θα σας πω τι λέει το story. Από παλιά, όχι τώρα. Εντάξει, από παλιά τι λέει το story. Το story από παλιά λέει ότι. Υπάρχει μια, να το πούμε, μειονότητα, πώς θέλετε να το πούμε, να το πούμε μειονότητα, Αζέρων, ή που κατάγονται από τους Αζέρους, να το πούμε έτσι πολύ απλά, κάπως, μέσα στο Ιράν, στο βόρειο Ιράν. Για αυτό το λόγο είχαν πει ότι το Ισραήλ έχει κάποιες σχέσεις με το Αζερμπαϊτζάν. Θυμάσαι ότι στη σύγκρουση που έγινε, το Ισραήλ πήρε, βοήθησε στρατιωτικά, το Αζερμπαϊτζάν. Αζέρικη μειονότητα που λέει και ο Στέφανος. Το βλέπω το chat τώρα μπροστά μου. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, το Ισραήλ βοήθησε το Αζερμπαϊτζάν και γι' αυτό το λόγο. Όχι και γι' αυτό το λόγο. Γιατί τι γίνεται. Χρησιμοποιεί τους Αζέρους που υπάρχουν στο βόρειο Ιράν για να παίρνει informations, να παίρνει πληροφορίες. Καταλάβατε ποιο είναι το κόλμπο. Δηλαδή, εγώ το Ισραήλ έχω καλές σχέσεις όσο μπορώ με το Αζερμπαϊτζάν. Και με αυτόν τον τρόπο παίρνω πληροφορίες από τους Αζέρους που υπάρχουν μέσα στο βόρειο Ιράν για το τι κάνει το Ιράν. Δηλαδή έχω μια έξτρα δύναμη, δεν στέλνω Ισραηλινούς, καταλάβατε, έχω ήδη αυτούς εκεί και με βοηθάνε. Λοιπόν, είναι και τέταρτο η ώρα, πάμε να βγάλουμε κανένα τηλέφωνο. Πάνω, Στέφανε, πού είναι ο Στέφανος.
Να σας θυμίσω, παιδιά, να βάλω και μια διαφήμιση και να σας θυμίσω ότι η σελίδα στο Facebook είναι αυτή. Να γραφόσαστε, να βλέπετε τα βίντεο που ανεβάζουμε. Που ότι την έχασα και εγώ τη σελίδα. Και μέχρι να πάρει τηλέφωνο και ο φίλος μας εδώ. Ναι, αυτή είναι εδώ η σελίδα μας στο Facebook. Έχουμε και Twitter. Γραφτείτε σε ένα από τα δύο. Ή στο Facebook ή στο Twitter. Αυτή είναι στο Facebook. Να γραφτείτε, να βλέπετε πότε ανεβαίνουν τα βίντεο. Παίρνει κάποιο τηλέφωνο, αλλά δεν ξέρω ποιος είναι. Είναι καινούριο τηλέφωνο. Στέφανε, εσύ είσαι. Για γράψε μου, για να το σηκώσω ή όχι. Ναι, ποιος είναι. Δεν πειράζει, εντάξει. Αφού σε σήκωσα και μιλήσαμε, δεν σε έχω βάλει στο μικρόφωνο ακόμα. Τώρα, παιδιά, είναι ο Στέφανος, μας ακούει, μιλάμε μεταξύ μας. Έχει αλλάξει νούμερο ο Στέφανος, γιατί άλλαξε νούμερο. Να και ο Χασάπης. Λοιπόν, και μια στιγμή να σε βάλω. Στέφανε, υπάρχει κάτι. Καλησπέρα. Εντάξει, έχω βάλει ανοιχτή, το ξέχασα. Λοιπόν, φύγαμε. Στέφανε, είσαι ελεύθερος να πεις ότι γουστάρεις. Καλησπέρα. Τέσσερα θεματάκια με λίγα λόγια για να το καταλάβει ο κόσμος. Σήμερα τι ημέρα ήταν, 29 Μαΐου, ημέρα της πτώσης Κωνσταντινούπολης. Τι έγινε σήμερα, πήγε η κυρία Γουέντι Σέρμαν στην Άγκυρα. Ναι. Η μέρα η οποία είναι κοσμοϊστορική για την Τουρκία, θριαμβική, και τους πήγε ένα τελεσίγραφο. Στο τελεσίγραφο, ούτε πολύ, της είπε ότι μέχρι τις 14 Ιουνίου, που είναι η σύνοδος των αρχηγών κρατών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, θα πρέπει να έχετε αποφασίσει τι θα κάνετε με τους 300. Και τι διαβάζω τώρα, βγήκε ένας ψήθυρος από την Τουρκία, ναι, και λέει μήπως πρέπει να τα βρούμε, να βρούμε μια λύση με τους 400, μήπως να βρούμε μια λύση, να τους απενεργοποιήσουμε, δεν δέχεται η ΙΠΑ. Η ΙΠΑ λένε πάρ' τους, διώξτε τους, δεν θέλουμε τα ρωσικά όπλα στην Τουρκία. Αν θυμάσαι πριν μερικές μέρες έγινε μία άσκηση που από την πίσω πόρτα η Τουρκία είχε βάλει τη Βόρεια Κύπρο. Ναι, θυμάσαι. Ναι. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σλοβακία απεχώρησαν. Εάν συμμετείχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτήν την άσκηση, γιατί σκέφτονται αφενός μεν να στείλουν S-400 στη Βόρεια Κύπρο ή να τους δώσουν στους Αζέρους. Αυτό το σενάριο παίζει. Ναι. Από εκεί πέρα μας έχουν άσχημα ξεπερδέματα με τους Ρώσους. Και το κερασάκι είναι που η κυρία Σέρμαν πήγε στο μαυζολείο του Κεμάλ Ατατούρκ και κατέθεσε τεμπάνι και έγραψε διφύρα, πώς το λένε, καλά σχόλια για τον Κεμάλ Ατατούρκ, δίνοντάς τους ότι κοιτάξτε, εμείς δεν δεχόμαστε Οθωμανικό μέλλον για την Τουρκία. Ναι. Από το κοσμικό κράτος. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο είναι το θέμα του Χαφτά, ο οποίος ασθένησε, έχει πάθει τρόμωση, είχε πάθει ένα κεφαλικό, αν θυμάμαι, πέρσι, είχε νοσηλευτεί στη Γαλλία και τώρα τον πήραμε άλλον άλλο και τον πήγαμε στο Κάιρο. Ο Χαφτά έχει και να... Έχει πάντα μια σταθερή πολιτική ενάντια στην Τουρκία. Γι' αυτό βέβαια κατεβαίνει ο γιος του ως υποψήφιος. Το ζήτημα της θεραπείας του δεν θα αλλάξει την πολιτική του MLA. LNA, συγγνώμη, LNA. Ναι, δηλαδή. Στη Λιβύη. Δηλαδή, όπως και θα αναλάβει, θα ακολουθήσει την ίδια πολιτική. Γιατί ήδη η Τουρκία δεν έχει αποσύρει ούτε έναν μισθοφόρο. Πάντως, για να το λένε. Μ' ακούς? Ναι. Ακούγομαι, Σταφάνε. Ναι, ακούγεσαι. Για να το λένε οι αιγυπτιακές πλευρές και η ιστοσελίδα αυτή, The New Arab, είναι. Σοβαρή φαίνεται. Δεν φαίνεται, δεν είναι καμία ξέση ιστοσελίδα. Από τις πλέον σοβαρές. Ναι. Για να λέει αιγυπτιακές πλευρές και να δίνει τέτοιες πληροφορίες που να λέει ότι έχει βάλει το γιο του, ότι ο γιος του έχει συναντηθεί ήδη με Ρώσους,
με Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και δεν το είπα εγώ, δεν σας το είπα στο βίντεο, δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει πουθενά εσύ αλλού ή το βρήκες και το διάβασες. Οι συναντήσεις με το Ισραήλ δεν γίνανε με, γίνανε με το intelligence. Ναι. Γίνανε με, με ανθρώπους του Ισραήλ των υπηρεσιών πληροφοριών. Αν θυμάμαι καλά, δεν το είπα εγώ στο βίντεο αναλυτικά. Αυτό δεν πειράζει. Κάποια πράγματα δεν τα λέμε και αναλυτικά. Λοιπόν, δηλαδή δεν γίνανε με κάποιους πολιτικούς, πώς να σου το πω, καταλαβες, ή με κάποιους αξιωματούχους. Γίνανε με τις μυστικές υπηρεσίες κατά κάποιο τρόπο. Έτσι. Μα επίσημα δεν υπάρχει κυβέρνηση ακόμα. Δεν γίνει εκλογές του Δεκεμβρίου. Ναι. Ο Μπέιμπα είναι, συγγνώμη, από ένα σκυλί του Ερντογάν, να το πω έτσι. Δηλαδή, ό,τι λέει ο Ερντογάν, αυτός κάνει. Δεν σημαίνει ότι οι άλλοι ακούνε. Βέβαια, κάπου διάβασα, Στέφανε, σε ελληνική ιστοσελίδα, αν θυμάμαι καλά, το οποίο θα το δούμε και αύριο πώς πάει, γιατί πρέπει να το τσεκάρω και λιγάκι. Δεν ξέρω, δεν μου κάθεται καλά. Ότι λέει οι αδερφοί μουσουλμάνοι εκεί προσπαθούν να μποϊκοτάρουν τις εκλογές που θα γίνουνε. Και γι' αυτό το λόγο, λέει, ζητάνε να εκλεχτεί πρώτα, λέει, πρόεδρος μέσω δημοψηφίσματος, κάτι τέτοιο, και μετά, λέει, να γίνουν εκλογές για πρωθυπουργό. Δηλαδή, και εγώ τώρα δεν το ξέρω, οι εκλογές, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω γιατί είναι. Είναι για πρωθυπουργό οι εκλογές που θα γίνουν το Δεκέμβριο ή για πρόεδρο? Έχω μπερδευτεί λιγάκι. Εκεί να το λέω κιόλας. Για πρωθυπουργό. Ναι, αλλά προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο, λέει, να τα κάνουν αβαβάκιδα. Μετά και πρόεδρος είναι ο Μέμφρι τώρα. Ναι. Που ήταν ο πρέσβης εδώ πέρα. Mm-hmm. Ναι, ναι. Λοιπόν, να πάμε σε ένα δεύτερο τώρα. Ναι, βέβαια, όπου θες. Μάλλον τρίτο. Πρώτο ήταν η Τουρκία, δεύτερο η Λιβύη. Τρίτο είναι ότι το Κατάρ και το Ιράν στείλαν πάλι οπλισμό στη Χαμάς. Mm-hmm. Άρα αυτό το διάστημα της ειρήνης τώρα είναι ένα διάλειμμα. Ναι, ναι. Και από ό,τι διαβάζω οι Ισραηλινές σελίδες, περιμένει νέο πανηγύρι κάποια στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Φαίνεται. Το οποίο όμως βγήκαν και είπανε ότι κοιτάξτε να δείτε, αν κάνουμε πίσω αυτή τη φορά, θα είμαστε beat. Ναι. Έτσι. Ναι, αλλά τους πιέσανε, εσύ, Στεφανέ. Τους πιέσανε. Οι Αμερικάνοι. Γι' αυτό λέμε, ας πούμε, γι' αυτό τσαντίστηκα κι εγώ. Οι Αμερικάνοι, μην φανταστείς, επειδή διαβάζουμε και πολλά άθρα, μην φανταστείς ότι λέμε για τον Biden ή μόνο για τους βουλευτές. Δηλαδή, εγώ διάβαζα άθρα σε Ισραηλινές σελίδες που λέγανε ότι βγήκε, ας πούμε, ο τάδε κωμικός που έχει στην Αμερική ένα σόου με εκατομμύρια θεατές και έβριζε το Ισραήλ ένα τέταρτο. Οι δολοφόνοι, που λέω λόγος, έτσι, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, έτσι, δηλαδή, και σου λέει κάτσε ρε φίλε, δηλαδή τρώμε τις ροκέτες από τη Χαμάς. Ναι, πέφτει χρήμα. Αυτός, εκεί πήγε το μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια, και εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου, λέω χρήμα, ποιος έχει χρήμα? Κάραβες. Το Κατάρ. Το Κατάρ. Ποιος έχει χρήμα, το Κατάρ. Πώς ξέρω και έβλεπα και μεγάλες σελίδες, εφημερίδες στο Λονδίνο, ξέρεις, κάτι αγγλικές, κάτι αυτά και... Το Ισραήλ και το Ισραήλ, δηλαδή εναντίον του Ισραήλ. Λέω τι έγινε, ρε φίλε. Αν μου επιτρέπεις εδώ να σου πω, γιατί έχω την κόρη μου είναι Σκωτία. Ναι, ναι. Μου λέει εκεί, μου λέει, γενικά ο εβραϊκός πληθυσμός, οι Εβραίοι που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι χαμηλότονο. Εάν φωνάξει ένα σε μια πλατεία Λαχού Ακμπάρ, θα έχουν 500. Μου λέει, ξέρεις τι Πακιστάν έχει, μου λέει, το Λονδίνο μέσα. Ναι, ναι. Και δήμαρχο. Εντάξει. Αυτά είναι θέμα πολιτικής. Το θέμα αν είσαι κράτος και έχεις, πώς να το πω, έχεις κοκόβια, πως έλεγε ο Κολοκοτρώνης, δεν μασάς, το στέλνεις όλο στον πάτο. Και ένα τελευταίο για την Κένταφρος, 21. Ναι. Λοιπόν... Δικό σου ήταν το τρινί, δικό μου. Δικό μου ήταν. Εντάξει. Νότης, ειδοποίηση. Λοιπόν, και τα 21 οι Αμερικάνοι ξετρελαθήκαν από την ευστοχία των Λέοπαρντ και τους χειριστές. Ναι. Αν αυτή η άσκηση ήταν η εθνοφυλακή της Αλαμπάμα, η εθνοφυλακή ποιανής άλλης πολιτείας. Φλόριντα μου φαίνεται, Φλόριντα. Φλόριντα, Αλαμπάμα. Μου φαίνεται, και, ναι. Και η ελληνική εθνοφυλακή, η οποία η 71η αερομεταφορούμενη ταξιαρχία, είναι εκπαιδευμένη ειδικά για αστικό πολέμο, γι' αυτό έχει και σκυλιά,
Και αν γίνει κανένα πατατράκι, ειδικά εδώ πέρα με τους λεβέντες που μας έχουν έρθει ευπαθείς μετανάστες και δεν συμμαζέρουν, γιατί κάποια στιγμή και ένα τέτοιο σενάριο υπάρχει. Να πω στο, sorry, ναι. Στεφάνε, sorry, Στεφάνε, να, σου πω, να πω στα παιδιά κάτι. Παιδιά, ναι, η αερομεταφερόμενη ταξί, γενικά η μονάδα αυτή δεν υπήρχε παλιά, έτσι. Η αερομεταφερόμενη που λέμε έχει αυτούς τους μπερέδες τους, να πω κόκκινους, μπορντό, κόκκινους να σου πούμε, κόκκινους. Ε, ναι. Κόκκινους. Ναι, ναι. Αλλά τώρα τι γίνεται, επειδή το είπαμε στην αρχή, επειδή είχαν τα σκυλιά, δηλαδή είναι σαν μια μονάδα, ξέρεις, του στρατού, άλλη. Είναι αερομεταφερόμενη, αλλά είναι ξεχωριστή μονάδα με τα σκυλιά. Είναι σαν ένα φίλο που γράψει K9, κάπως έτσι. Δηλαδή αυτό που βλέπαμε στη φωτογραφία, Στεφανέ, είναι για τα σκυλιά. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι, αλλά μου φαίνεται γιατί είχαν τα ίδια σήματα παντού αυτοί στο πέτο. Οπότε είναι η μονάδα αυτή, δεν είναι, ξέρω και η κανονική αερομεταφορά. Πώς να σου το πω. Όχι, αυτή είναι, αλλά εκπαιδεύεται για αστικό πόλεμο μέσα. Ναι. Εκπαιδεύεται για αστικό πόλεμο. Όχι, όλοι αυτοί που βλέπαμε μου φαίνεται είναι εκπαιδευτές όλοι σκυλιών, γι' αυτό το λέω, είναι της μονάδας αυτής. Ναι, έχει πολλά σκυλιά. Δεν εκπαιδεύονται όλοι όσοι είναι στην αερομεταφερόμενη για σκύλους, δεν μαθαίνουν όλοι να... Όχι, όλοι, εντάξει, έχει και πιλότους, έχει και για τα άρματα μάχης, έχει ένα σωρό πράγματα. Δεν μαθαίνουν όλοι να έχουν, πώς να κουμαντάρουν σκύλο, είναι λίγοι αυτοί, δεν είναι πολλοί, είναι οι εκπαιδευτές αυτοί που έχουν το σκύλους. Λοιπόν, εντάξει. Αυτό. Εντάξει, γιατί ξέρεις κάτι τώρα. Αυτό που λες εσύ πάντως για το στόχο, το διάβασα στον Ενικό και το είχε βάλει, αν θυμάμαι καλά, το Κράνος, ιστοσελίδα. Κράνος. Αν θυμάμαι καλά, που είπες για το στόχο. Ναι. Το διάβασες. Είδα το ρεπορτάζ αμερικάνικο. Ότι διφύραν τα σχολεία για τους Έλληνες. Χειριστές των Λέοπαρτ, οι οποίοι το διαλύγανε, εν κινήσει βολή το άρμα και μεγάλη ταχύτητα. Ναι, έκανε μια βολή, να το πούμε στα παιδιά που δεν ξέρουν. Συγγνώμη, Στέφανε, μισό λεπτό. Μίλα. Μισό λεπτό, γιατί έχω το μικρόφωνο αλλού γι' αυτό. Να βάλουμε το σηματάκι του τηλεφώνου να μας βλέπουν. Μιλάμε μεταξύ μας. Ποιοι μιλάνε εκεί και βλέπουμε την Ελλάδα πίσω. Λοιπόν, είπανε ότι η κινήση που λες ήταν το Leopard. Υπάρχει το βίντεο. Εγώ δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Το έχεις δει το βίντεο που κάνει τη βολή. Που κάνει τη βολή. Βέβαια, άμα δεν σου εξηγήσει κάποιος, μπορεί να μην καταλάβεις. Στα κείμενα το εξηγεί. Είναι το Leopard, παιδιά. Και όπως πηγαίνει με ταχύτητα, κάποια στιγμή κάνει ένα. Σαν βρίσκει σαν λοφάκι, ας το πούμε έτσι. Κάνει μια αναπήδηση και γυρνάει το κανόνι. Και υπάρχει ο στόχος, ας πούμε, στα. Δεν θυμάμαι πόσα μέτρα τώρα. Φαίνεται να είναι στα 500, 800 μέτρα, 1000. Δεν θυμάμαι πόσα είναι. Δηλαδή, εν κινήσει στο δευτερόλεπτο, αναπηδάει το άρμα, στρίβει το κανόνι, αν θυμάμαι καλά. Αν θυμάμαι καλά ότι στρίβει, και αν δεν στρίβει, δεν πειράζει. Δίνει στόχο και περνάει το βλήμα. Από το κέντρο του στόχου. Αν το δεις στο βίντεο θα το καταλάβεις. Περνάει το βλήμα από το κέντρο του στόχου. Και λέει στο κείμενο που διάβαζα στον Ελληνικό που λέει ότι είναι από το Κράνος, ότι το εντυπωσιακό είναι, λέει, ότι έριξε δύο βολές, ότι το πρώτο βλήμα χτύπησε στο κέντρο του στόχου και το δεύτερο πέρασε μέσα από την τρύπα που είχε ανοίξει το πρώτο. Ναι. Δηλαδή πέτυχε δύο φορές κέντρο. Απίστευτο. Να σου πω κάτι. Και δίνει και τα στοιχεία του πυροβολητή. Λέει είναι ο πυροβολητής τάδε που ανήκει εκεί και τα λοιπά. Δηλαδή είναι από τους καλύτερους, λέει, πυροβολητές που έχουμε, ας πούμε, στο στρατό κατά κάποιο τρόπο. Καταλαβαίνεις. Του άρματος. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Και ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπεις τώρα, γιατί οι Αζέροι θέλουν να κάνουν, ας πούμε, προγεφύρωμα μέσα από το αρμένικο εδαφός, να ενώσουν το κομμάτι του Ναχιτσεβά. Και δημιουργούν όλες αυτές τις εντάσεις. Μπήκαν 2 χιλιόμετρα, θέλουν μετά πολύ καιρό να μπουν άλλα 2 χιλιόμετρα. Αλλά εποφθαλμιούν όμως και την Αζέρι και η μειονότητα που είναι περίπου 12 εκατομμύρια Αζέρι στο Ιράν. Δεν μπορεί να το κάνει. Δύσκολο. Κάποια στιγμή θα γίνει. Πολύ δύσκολο, όχι, πολύ δύσκολο. Να σου πω κάτι, Στεφάνη. Κάτσε, ναι. Κάτσε να γυρίσω λίγο το μικρόφωνο, γιατί
Μας έχει φάει και υγρασία εδώ πέρα που είμαστε. Έχει το βράδυ κρύο. Λοιπόν, μισό λεπτό βρε Στέφανε μου. Έχουμε, τι έχουμε τώρα, τι βλέπουμε. Για να καταλάβεις, για τι σου εξηγώ να δεις. Λοιπόν, γιατί σου λέω ότι είναι δύσκολο, έτσι. Ό,τι συζητάμε το επεξηγούμε και λιγάκι μεταξύ μας εδώ. Παρέα κάνουμε όλοι. Λοιπόν, το βλέπεις το Ιράν. Ναι, το βλέπω. Εντάξει. Το βλέπεις το Αζερμπατζάν που το δείχνω με το χεράκι. Ναι. Αυτό είναι το Αζερμπατζάν. Αυτό όλο εδώ είναι το Ιράν. Δηλαδή είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Είναι γύρω στις 12 με 15 φορές το Ιράν. Το Αζερμπατζάν είναι το Ιράν. Τόσο μικρό είναι το Αζερμπατζάν σύγκριση με το Ιράν. Το Ιράν είναι τεράστια χώρα. Τεράστια χώρα. Λοιπόν, δεν μπορεί το Αζερμπατζάν να τα βάλει με το Ιράν. Ό,τι και να κάνει. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Δεν. Αλλά μπορεί με την Αρμενία. Αυτό που λες εσύ και εδώ το είχαμε πει και από την αρχή. Δεν θα ηρεμήσουν ποτέ οι Αρμενοί, Στεφανέ. Ναι, Χρήστο. Έλα. Εάν το Ιράν η Δύση το ανοίξει 5 μέτωπα, θα σου πω πως. Άκουσε. Αυτό παίζεται. Αλλά για να ανοίξει 5 μέτωπα, πρέπει να θέλει να σε διασπάσει. Αν θες να πας για διάσπαση, δηλαδή να σου επιτεθεί το Ισραήλ, να σου επιτεθεί η Αμερική, να σου επιτεθούν πόσες χώρες και πάλι εδώ το Ιράκ και δεν διασπάστηκε που το επιτεθήκανε τόσες δυνάμεις αμερικανίστες όλοι μαζί. Έχει διασπαστεί. Δεν έχει διασπαστεί. Το Κουρδιστάν δεν έχει διασπαστεί. Απλώς δεν είναι χώρα. Δεν είναι χώρα. Δεν είναι χώρα. Δεν είναι χώρα τώρα. Είναι ένα. Μην πω τι είναι. Λοιπόν, δεν είναι χώρα. Αλλά σαν διάσπαση ότι έχει κοπεί σε κομμάτια. Εντάξει. Δεν μπορεί να το φτιάξει. Έλα. Κράτα τη σημερινή ημερομηνία γιατί το χωνέρι για το Ιράν. Όχι, γιατί πρέπει να κλείσω. Το χωνέρι που του έκανε η Σέρβανα στην Άγκυρα. Ναι. Και περίπου μετά, μέχρι τις 14 Ιουνίου, ή θα τη διώξουν από τον ΝΑΤΟ. Τα τελεσίγραφα το σημερινό. Ναι. Ή θα διώξει του S400. Τους κόβει και για τους F-35 πάντως, για τα F-35 τους κόβει πάρα πολύ τους Τούρκους. Εντάξει. Ας πάρει Q-22. Δε. Εδώ λέει και στο αεροπλανοφόρο θα βάλει λέει drones τελικά. Καλά. Πάντως το άκουσες ότι η Πολωνία αγόρασε drones, έτσι. Εντάξει. Πήρε τουρκικά. Μπαϊραχτάρ. Πήρε μπαϊραχτάρ. Ναι, αλλά σου λέει είναι δοκιμασμένα στη μάχη. Σου λένε οι Πολωνοί. Και η Πολωνία είναι ΝΑΤΟ. Καλά, η Πολωνία φοβάται την ένωση της Ρωσίας με τη Λευκορωσία. Τους θυμίζει οι παλιές πληγές. Ναι. Λοιπόν, καλό βράδυ, να ακούσουμε τον Παναγιώτη. Ναι, πούντος. Κάτσε εδώ, είναι μέσα. Είναι μέσα, εντάξει, τον είδα. Πάντα, μέσα. Καλό βράδυ. Έγινε, Στεφάνη, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Έλα, πάνω άκουσες το Στέφανο. Είναι και 35 η ώρα, αργήσαμε και σήμερα να βγούμε 15 λεπτά, 10 λεπτά, είναι η ώρα σου. Δεν έχει πολύ μπαταρία το τηλέφωνο βέβαια, αλλά δεν πειράζει, θα προλάβεις πιστεύω. Έχει την αλλαγή ο Στεφάνο, ο Πάνος, για να δούμε, να πάρει τηλέφωνο. Λοιπόν, αυτά παιδιά, είπε και ο Στέφανος στα δικά του, σας συμφωνούμε με τον Στέφανο σε ό,τι είπε, έτσι, συμφωνώ και εγώ και για το Ισραήλ, τα θέματα δεν ηρεμούνε, να και ο Πάνος. Να μας τα πει και ο Πάνος εδώ τη γνώμη του. Έλα πάνω μου πίσω λεπτό. Να σε βάλω. Ναι. Έφυγες. Καλησπέρα σε όλους. Καλό Σαββατόβραδο. Από πού να αρχίσουμε, πού να τελειώσουμε. Στο τέλος ξέρεις έχουμε αφήσει στην άκρη την επίσκεψη Τσαβούσογλου. Εντάξει. Αναμενόμενα πράγματα, τα έχουμε χιλιοδεί. Mm-hmm. Απλώς περιμένουμε να δούμε μήπως υπάρχει κάποια νέα έκπληξη από την ελληνική πλευρά πρακτικά. Με τον Τσαβούσογλου όταν θα έρθει στην Αθήνα ή όπου βρεθούν τέλος πάντων με το Δένδια. Να συνεχίσω σε αυτό που συζητούσατε με τον Στέφανο. Mm-hmm. Ευχαριστούμε και τον Στέφανο για τις απόψεις του. Να πούμε καταρχήν για την ευρύτερη περιοχή, να μιλήσουμε για το ρόλο της Αγγλίας. Η οποία Αγγλία ως αυτοκρατορία τι έκανε, όποιος λαός ήθελε αυτοδιάθεση στην περίοδο της αποαπικιοκρατίας, να το πούμε έτσι, δημιουργούσε προβλήματα. Mm-hmm. Ξέρουμε στην Κύπρο τα προβλήματα που δημιούργησε η Βρετανία. Γιατί η Βρετανία το δημιούργησε το πρόβλημα από τη στιγμή που οι Έλληνες, οι Κύπροι είπανε θέλουμε να γίνουμε ανεξάρτητη χώρα, να φύγει ο Βρετανικός παράγοντας. Να μιλήσουμε
μιλήσουμε για την Ινδία. Οι Βρετανοί ήταν αυτοί που διέσπασαν και δημιούργησαν το πρόβλημα Ινδουιστών και Μουσουλμάνων, άρα φύγετε όλοι οι Μουσουλμάνοι, πηγαίνετε από αριστερά και κάντε το Πακιστάν. Δηλαδή, μη μας εκπλήσει που είναι Πακιστανός ένα δήμαρχο στο Λονδίνο, επειδή το έγραψαν αρκετοί φίλοι. Θα μπορούσε να είναι Κύπριος, θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος, με την έννοια ότι και το Πακιστάν είναι πρώην Βρετανική αυτοκρατορία. Και το έφτιαξε, όπως και το Μπαγκλαντές στα δεξιά της Ινδίας, το έφτιαξε επίτηδες η Βρετανία για να αποδυναμώσει τον Ινδικό παράγοντα, που φαγώθηκε κι αυτός, όπως και οι Κύπροι, να γίνουν ανεξάρτητοι. Δεν τους άρεσαν οι Βρετανοί, ηρωνικά το λέω, μην με παρεξηγήσετε, προς Θεού. Να μιλήσουμε για τον Κάφκασο. Ξέρεις, στη διπλωματική ιστορία, υποθέτω και στη στρατιωτική ιστορία, όποιος ελέγχει τον Κάφκασο, ελέγχει τη Μέση Ανατολή. Άρα, μπορεί το Αζερβαϊτζάν, εδώ θα διαφωνήσω μαζί σου, να κάνει κουμάντο και το Ιράν. Βεβαίως, το Αζερβαϊτζάν δεν έχει τη στρατιωτική ισχύ που έχει το Ιράν. Στην πραγματικότητα, ο Τούρκος είναι αυτός που θέλει να κάνει καλά το Ιράν. Γιατί όποιος ελέγχει το Κάφκασο, που είναι ορεινή περιοχή, ελέγχει όλη τη Μέση Ανατολή που είναι παιδινή. Δηλαδή, στη στρατιωτική ιστορία ξέρουμε ότι ακόμη και στα βυζαντινά χρόνια το Βυζάντιο ήθελε να ελέγχει το Κάφκασο. Γιατί? Για να μπορεί να πολεμά τους Πέρσες. Και να σημειώσουμε ότι στην Οθωμανική ιστορία έχουμε τόσους Οθωμανοπερσικούς πολέμους όσους είχε σχεδόν και το Βυζάντιο. Είναι μεγάλη εχθροί. Άλλο το ότι τώρα σε επίπεδο τακτικής ή στρατηγικής προς το παρόν Τουρκία και Ιράν συγκλίνουν. Θεωρώ ότι θα προετοιμαστούν και για την επόμενη μέρα, γιατί η ουσιαστική εχθροί στην περιοχή είναι η μεν Τουρκία που θέλει να ελέγξει το Κάφκασο για να μπορεί να έχει σαν σφαίρα επιρροής της στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή μια στρατηγική των Οθωμανικών χρόνων, Οθωμανική στρατηγική. Το δε Ιράν το φοβάται αυτό το πράγμα. Γιατί είναι παιδινό, γιατί μπορεί να δεχθεί εισβολή και να σαρωθεί από τον Κάφκασο. Είναι δηλαδή σε επίπεδο γεωπολιτικής η πολύ υψηλή αξία ο Κάφκασος. Έχει και μια υπεραξία λόγω των πετρελαίων, έτσι. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο πια ο Αζέρικος υδρογονάνθρακας, η αζέρικη ενέργεια είναι τόσο μεγάλη όσο φερειπίν, μπορεί να είναι σε αξία τα πετρέλαια της Μοσούλης. Εκτιμώ ότι της Μοσούλης ή του κόρπου είναι πολύ υψηλότερα από των Αζέρων. Το πρόβλημα της Τουρκίας είναι πρακτικά η Αρμενία. Γιατί αν δεις το χάρτη, ενώ κάλλιστα θα μπορούσε η Τουρκία ή μπορεί και στο μέλλον να το επιδιώξει, να έχει κοινά σύνορα με το Αζερβαϊτζάν, δηλαδή να βγει η Τουρκία μέχρι την Κασπία, που σημαίνει θα έχει μεγάλη γεωπολιτική αξία, έχει μέσα στη μέση την Αρμενία. Δεν συνορεύει η Τουρκία με το Αζερβαϊτζάν. Και το πρόβλημα όταν λέμε είναι η Αρμενία, στην πραγματικότητα είναι η Ρωσία. Λοιπόν, ο Ρώσος είναι αυτός που θέλει να ελέγξει τον Κάφκασο. Λοιπόν, και το είπαμε ότι από τον πόλεμο που έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ο Ρώσος ήταν και αυτός που ωφελήθηκε, γιατί από εκεί που δεν είχε καν παρουσία στον Αγκόρνο Καραμπάχ, ξαφνικά την απέκτησε. Δηλαδή πάτησε πόδι στρατιωτικά, έτσι, μέσα στον Κάφκασο. Που αυτό τι σημαίνει, εννοώ στην περιοχή του Αζερβαϊτζάν, που αυτό σημαίνει ότι έχει ερίσματα ώστε αύριο μεθαύριο, άμα ξεσηκωθεί η Τουρκία ή το Αζερβαϊτζάν και θέλουν κάτι, να μπορεί να παρέμβει η Ρωσία και θα παρέμβει. Είναι ζωτικό. Σημασίας ακόμη και για τη Ρωσία ο Κάφκασος. Δεν είναι απλώς ότι ενώνει τη Μαύρη Θάλασσα με την Κασπία, αλλά ακριβώς επειδή ελέγχει και τη Μέση Ανατολή. Να μιλήσουμε για τη Συρία. Ξέρουμε ότι είναι στη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας. Γι' αυτό και είχες αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα που θύμιζε, ρε παιδί μου, την παλινόρθωση του Γεωργίου του Δευτέρου επί Κονδύλη. Δεν θα μιλήσω, όπως ανέφερε ο Στέφανος, για το δημοψήφισμα με τον Ενβέρ Χότζα. Το βάζω στην ελληνική ιστορία. Εντάξει, τέτοια δημοψηφίσματα γίνονταν, γίνονται και θα γίνονται. Εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες. Δεν είναι, αν θέλει ο λαός να εκφραστεί για τον οποιοδήποτε λόγο. Στο επίπεδο τώρα που υπάρχουν Αζέροι, που εγώ δεν γνώριζα αν είναι πολιτική μειονότητα ή αν είναι κάτοικοι, είναι σαν να λέμε υπάρχουν πόντοι στη Ρωσία. Αυτό σημαίνει ότι πόντοι μπορούν να μαζευτούν και να μιλήσουν για αυτοδιάθεση. Λίγο δύσκολο, δεν προβλέπεται αυτό το πράγμα. Δεν προβλέπεται.
είναι όπως λέμε στη Θράκη. Ατομικά κάποιος μπορεί να θεωρήσει τον εαυτό του ότι είναι Τούρκος. Το ατομικό δεν συνεπάγεται συλλογικό, δηλαδή να προσπαθήσω βάσει κάποιων συνθήκων, επειδή μιλάνε για αυτοδιάθεση, να μιλήσω για αυτοδιάθεση της περιοχής. Είναι τελείως διαφορετικό, γιατί βλέπουμε ότι υπομάχοι λένε όχι παιδιά, εμείς μπορεί να είμαστε μουσουλμάνοι, αλλά δεν είμαστε Τούρκοι, μην τρελαθούμε. Και το ότι στη συνθήκη της Λοζάνης οι Έλληνες έχουν πολιτική μειονότητα, εθνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη, ενώ οι όποιοι Τούρκοι, γιατί να το δεχτούμε αυτό ρε παιδιά, ότι υπήρχαν Τούρκοι στον ελλαδικό χώρο, έτσι, και έγινε και ανταλλαγή πληθυσμών. Άρα οι Τούρκοι μπορεί να θεωρούσαν, οι σύγχρονοι Τούρκοι, ότι αυτοί οι μουσουλμάνοι που βρίσκονται στη Θράκη είναι, είναι ουσιαστικά τουρκικής καταγωγής. Δεν είναι τουρκικής καταγωγής. Να ξεκαθαρίσουμε το εξής, επειδή μιλάμε για τη Λοζάνη. Η Λοζάνη είναι η απαρχή δημιουργίας του τουρκικού κράτους. Το τουρκικό κράτος υφίσταται από το 1923 και έπειτα. Δεν υπήρχε πιο πριν. Είναι άλλο Οθωμανοί μουσουλμάνοι, όπως υπήρχαν και Οθωμανοί χριστιανοί, και εκεί το Οθωμανικό ή το νέο τουρκικό κράτος το εξυπηρετούσε στη Λοζάνη, να φαίνεται ότι στη Θράκη τη Δυτική υπάρχει μουσουλμανική μειονότητα, γιατί πολύ απλά, για να στο θέσω διαφορετικά, αν υπήρχε χριστιανική μειονότητα στην Τουρκία και όχι ελληνική εθνική, στη χριστιανική μειονότητα δεν θα ήταν και άλλοι λαοί, δεν θα ήταν Αρμένοι. Οι Τούρκοι λοιπόν στη συνθήκη της Λοζάνης είπαν ναι, αναγνωρίζουμε όχι χριστιανική μειονότητα στο έδαφος μας, αλλά αμιγώς ελληνική εθνική, ενώ μουσουλμανική στη Δυτική Θράκη. Και επιμένω, είναι άλλο να είσαι Οθωμανός μουσουλμάνος, που μπορείς να είσαι Βόσνιος ή δεν ξέρω τι, Οθωμανός ως μουσουλμάνος, και άλλο να είσαι Τούρκος. Λοιπόν, τι άλλο θες να πούμε? Ό,τι θες, να πες. Μιλήσουμε. Έλα. Θέλεις καταρχήν εσύ κάποιος να ρωτήσει κάτι σε σχέση με αυτά? Δεν στο chat, δες λιγάκι, δεν το βλέπω. Έχεις δεν κάτι? Βλέπω κάποια ερώτηση κάτι. Δεν βλέπω κάποια ερώτηση κάτι. Στο θέμα της Λιβύης, είναι όπως είπε και ο Στέφανος, σε ζήτημα στρατηγικής. Δεν έχει να κάνει με την παθολογική κατάσταση του Χαφτάρ. Ο 46 Χαφτάρ έχει μια αλφα ηλικία, έχει βεβαρημένο από ό,τι αντιλαμβάνομαι έτσι μετά από αυτό, γιατί δεν γνώριζα και εγώ ούτε κεφαλικά ούτε τίποτα ιατρικό ιστορικό. Λίγη, να ξέρεις πάντως πάνω ότι δεν πολύ ακούστηκε αυτό τώρα. Δεν δηλαδή, έχει αξία. Ναι, είδες τι σου είπα, δηλαδή όχι, ακούγεται, διαβάζω εγώ σημερινά δημοσιεύματα σήμερα τώρα πριν βγούμε, το οποίο του κάνουν μια επίθεση. Δηλαδή πάνε σαν να τον αποδομήσουν για τις εκλογές που έρχονται. Ναι, πεσούς εις πάθαν ξυλεύεται. Εντάξει, ναι. Προσπαθούν να δολοφονήσουν το χαρακτήρα. Ναι, ναι. Και οι Βρετανοί και οι Τούρκοι γενικότερα. Έτσι, έτσι. Καταρχήν έχουν μουσουλμανική αδελφότητα. Υποτίθεται τη μουσουλμανική αδελφότητα πολεμά ο Χαφτάρ. Ναι. Το θέμα είναι ότι η βιολογική εξόντωση ή η απώλεια, να μην μιλήσουμε για βιολογική εξόντωση, είναι πολύ βαρύ αυτό το πράγμα, αλλά ακόμη και αυτό να ήτανε, δεν αλλάζει σε επίπεδο στρατηγικής. Ο LNA είναι ένας στρατιωτικός μοχλός που ουσιαστικά δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε Αίγυπτος. Η Αίγυπτος τον ελέγχει. Είναι στη σφαίρα επιρροής της Αιγύπτου. Άρα και να μην υπήρχε Ιος Χαφτάρ, θα τον βρίσκαμε. Και αυτή είναι η δουλειά της Αιγύπτου να το κάνει για να διασφαλίσει τα αριστερά της σύνορα και τη σφαίρα επιρροής της στη γειτονική Λιβύη, εννοείται. Άρα δεν είναι θέμα αν είναι Χαφτάρ ή αν είναι Φούφουτος. Μπορεί να ακούγομαι κοινικός λίγο, εντάξει, και είναι κοινικό, αλλά σε επίπεδο γεωπολιτικής ουδής θα κλάψει για μια ενδεχόμενη απώλεια Χαφτάρ. Προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα. Ποια θα είναι η μεταχαφταρική περίοδος. Έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι. Έτσι είναι η πολιτική. Και ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τη γεωπολιτική. Το συντηρείς το Χαφτάρ σε στρατιωτικό νοσοκομείο, εννοείται. Εγώ δεν πιστεύω ότι πήγε σε πολιτικό νοσοκομείο του Καΐρου και μετά μεταφέρθηκε σε στρατιωτικό. Όταν κάνεις έναν άνθρωπο που έχει θρομβώσεις, έχει εγκεφαλικά αερομεταφορά, που είναι δύσκολο λόγω πίεσης, λογικά με ένα σινούκ προστατευμένο από το έδαφος, σε χαμηλό υψόμετρο, έτσι θα τον μετέφεραν τον άνθρωπο, μη μας μείνει
ποιον μεταφέρεις, άρα ξέρεις και πού θα το πας. Κατευθείαν σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο για να δεις για συντήρηση. Και ξέρεις και προετοιμάζεις, ήδη ξεκινάει αυτό το πράγμα, για την επόμενη μέρα. Ποιος θα είναι ο δικός σου άνθρωπος, ο οποίος θα ελέγχει τη Λιβύη. Τώρα, ναι, ακούσαμε στην κουβέντα που έγινε νωρίτερα και για την ΕΙΠΑ και. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Είναι μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, να το πούμε έτσι, στη Λιβύη. Άρα θα έχεις όλες τις φάσεις. Μοιραία θα έχεις και τη μουσουλμανική αδελφότητα που την εκφράζει ο ΤΕΙΠΑ, αλλά θα έχεις και την δυτικόφρονη, να το πούμε έτσι, στρατηγική που την εκφράζει υπουργός εξωτερικών. Δεν ξέρω και τα στελέχη της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Αυτούς γνωρίζω γιατί με αυτούς γίνονται επαφές ή έχουν βγει και έχουν μιλήσει και έχουν κάνει πολιτικές δηλώσεις. Λοιπόν, σε σχέση με το Ισραήλ. Ναι, δεν θα μας εκπλήξει να δούμε ξαφνικά. Εγώ το έχω ξαναπεί. Μια Χεσμολάχ έτσι από τα επίπεδα του Γκολάν αρχίζει να πετάει τίποτα. Η στρατηγική που δημιουργείται αυτή τη στιγμή μεταξύ Τουρκίας, αντίπως έτσι, και Ιράν είναι περικύκλωση του Ισραήλ. Όλα τα χρόνια ήταν αυτό. Και όλα τα χρόνια το Ισραήλ γι' αυτό μιλούσε. Για την περικύκλωσή του. Δεν θα πω σε διαδικασία να δω αν δικαίως γίνεται ή γίνεται αδίκως, γιατί για το Παλαιστινιακό είναι και πάλι ένα θέμα που το δημιούργησαν οι Βρετανοί. Δεν μπορεί η Βρετανία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο να έχει και το σιωνιστικό παράγοντα για να το βοηθήσει και να το υπόσχεται κράτος, ήδη από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, να το κράτος του Ισραήλ φτιάχτηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι μην το ξεχνάμε. Και την ίδια στιγμή πάλι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο να κοροϊδεύει η Βρετανία τους Άραβες απλώς για να τους έχει ως εφεδρικό στρατό ή στρατό στην περιοχή, γιατί η ίδια η Βρετανία δεν είχε και τα πολλά στρατεύματα για να χτυπούνε τους Οθωμανούς. Θεωρώ ότι περισσότερο οι Άραβες δεν συμπαθούν τη Βρετανία παρά τους Ισραηλινούς, για να σου μιλήσω έτσι ανοιχτά. Mm-hmm. Γιατί και το Συριακό που υπάρχει, το καθεστώς της Συρίας, πετάξανε Άραβες ουσιαστικά από εκεί. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να κάνουμε και λίγο έτσι μάθημα ιστορίας, όταν λέω μάθημα ιστορίας, αξίζει να τα ξέρουμε. Στη Συρία μπήκε ο Φεϊζάλ, Άραβας, ηγέτης, για να ηγεμονεύσει και οι Γάλλοι με τους Βρετανούς τους το πέταξαν έξω στην κυριολεξία, γιατί μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η Συρία πέρασε στη γαλλική σφαίρα επιρροής. Λοιπόν, άρα οι Άραβες δεν είναι και τόσο σκληροί ή δεν εκτιμούν και τόσο πολύ τους Βρετανούς. Δεν τους συμπαθούν. Και εγώ θεωρώ ότι καθολικά αυτό συμβαίνει στον αραβικό κόσμο από όπου έχει περάσει Βρετανός. Έτσι, από όπου έχει περάσει Βρετανός. Mm-hmm. Γιατί και ο Γάλλος δημιούργησε προβλήματα ή σκότωσε κόσμο και έσφαξε κόσμο στην Αλγερία όταν η Αλγερία ήθελε αυτοδιάθεση. Αλλά ο Γάλλος πάντα ασκούσε μια αποικιοκρατική πολιτική που έδινε βαρύτητα στο πολιτισμό, δηλαδή στην ενσωμάτωση. Ενώ οι Βρετανοί ήταν απλώς, εγώ φταίνω τη φρουρά μου και αν μου πεις και τίποτα, σε βγάζω και το όπλο και σε σκοτώνω. Mm. Η πρακτική της Χαμάς είναι μια ναζιστική πρακτική. Αυτό το έκαναν οι Γερμανοί στη κατεχόμενη Ελλάδα. Δηλαδή σκοτωνόταν από τους αντάρτες ένας Γερμανός, θα έπρεπε να αφανιστεί ένα ολόκληρο χωριό. Αυτό σημαίνει εξυλασμός, αντίπεινα δηλαδή, σε άμαχο πληθυσμό. Με λίγα λόγια είναι σαν να μας λέει η Χαμάς ότι αν χτυπηθεί κάποιος αξιωματούχος της, θα εξαπολύσει και το πόλεμο πάλι στο Τελ Αβίβ, να σκοτώσει αμάχους. Είναι ναζιστική η πρακτική αυτή. Ναι. Ναι. Κατά ψέματα. Αυτό που έλεγα στην αρχή, λες τώρα. Πώς? Αυτό που είπα στην αρχή, ότι η είδηση αυτή, Επειδή μου ήρθε, ναι, μου ήρθε τώρα στο μυαλό, ναι, γιατί... Ναι. Ναι, κοίταξε να δεις. Δηλαδή, αν θέλεις να κάνεις αντίπεινα, θα τα κάνεις διαφορετικά. Βεβαίως, οι Παλαιστινοί δεν έχουν κράτος στην πραγματικότητα για να μπορούν να έχουν αντίπεινα. Και ακριβώς επειδή δεν έχουν κράτος, γι' αυτό και δεν μπορούν ούτε να κάνουν ΑΟΣ με την Τουρκία, όπως έγραφε ένας φίλος μέσα εδώ στο chat. Προσπαθώ τώρα ό,τι μου έρχεται στο μυαλό και από πράγματα που έχω δει στο chat να μπορώ να τα απαντάω ή να τα δένω. Με την Γκάζα δεν γίνεται. Γκαζάκια μπορείς να κάνεις. ΑΟΣ δεν μπορείς να κάνεις. Λοιπόν, να έρθουμε στην Τουρκία, να έρθουμε στα δικά μας. Εντάξει, έχουμε καταρχήν του κόσμου της ασκήσεις, όπως είπες και εσύ, από όλη την πλευρά, από την Πολωνία μέχρι κάτω τα σύνορα με την Ουκρανία. Δεν ξέρω τι, η Λευκορωσία εννοείται ότι είναι εκτός. Από τη Defender δεν τα ξέρω καλά τα
διακριτικά, πώς την είπε στην άσκηση. Defender Europe του NATO. Ναι. Το λέει και από μόνη της η άσκηση. Προστατεύστε την Ευρώπη. Είναι NATO με το σκεπτικό της Βρετανίας, όπως το είχε πει ο Τζόνσον, είδες αν θυμάσαι το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ο εχθρός Ευρώπης είναι η Ρωσία. Άρα κάνεις σε όλη την ευρωρωσική μεθόριο, να το πω έτσι, κάνεις ασκήσεις. Λες και η Ρωσία έχει το βλέμμα της στραμμένο στο πώς θα απορροφήσει τις βαλτικές χώρες και να γίνει μια νέα Σοβιετική Ένωση. Mm-hmm. Εντάξει, αυτά είναι, εγώ θεωρώ, ασκήσεις απαραίτητες για έναν mm-hmm. Αμερικανικό στρατό που είναι δυνατό σε ισχύ αλλά απειροπόλεμος mm-hmm. Και είναι περισσότερο επικοινωνιακού χαρακτήρα. Ή να δουλέψουμε να πετάξουμε και ένα βήμα, ρε παιδί μου, γιατί έχουμε και μια βιομηχανία βημάτων που πρέπει να μας φτιάξει καινούργια βήματα. Ναι. Δεν αποτελούν, θεωρώ, ζήτημα στρατηγικών προθέσεων. Ό,τι τι θα επιτεθεί η Ρωσία, σου λέω, στις βαλτικές χώρες, δεν νομίζω. Είναι περισσότερο κινήσεις εντυπωσιασμού. Mm-hmm. Στον βαθμό που αφορούν βεβαίως τα Βαλκάνια, τέτοιες κινήσεις εντυπωσιασμού εμάς μας συμφέρουν. Ακριβώς γιατί τσιτώνουν τον Τούρκο. Και εκεί βλέπεις και το σκεπτικό της Τουρκίας, το οποίο ποιο είναι, ότι ανά πάσα στιγμή ο Αμερικανός μπορεί να μας επιτεθεί και να μας συνθλίψει. Άρα η πρόθεση του Αμερικανού πετυχαίνει. Βρίσκει το στόχο της. Προβάλλει στρατιωτική ισχύ και φοβίζει την Τουρκία. Μπορούμε να το δούμε δηλαδή και από αυτή την οπτική. Mm. Λοιπόν, ίντερνετ δεν έχω, άρα δεν μπορώ να δω ό,τι φρέσκο μπορεί να έχει γραφτεί ή κάποια ερώτηση που μπορεί να έχει τεθεί από τα παιδιά στο chat. Δεν ξέρω, θες να συζητήσουμε. Όχι, πάμε να το κλείσουμε σιγά σιγά πάνω. Πάμε να το κλείσουμε γιατί είναι και παραπέντε έχει πάει και θέλω να πετάξω και ένα βιντεάκι μέσα να δουν τα παιδιά, να το κλείσουμε. Απλώς να σου πω, επειδή είπες το συζήτησες για το Ισραήλ. Ναι. Και επειδή δεν το είχα ανοίξει, έβλεπα μόνο τον τίτλο πριν, να σου το πω επακριβώς που το έχω μπροστά μου, έτσι. Mm. Λοιπόν, είναι breaking news. Είναι έκτακτο. Αυτό που είπαμε για το Islamic Jihad που είπε αυτός, είναι στην Jerusalem Post, το έχει σηκώσει σαν breaking news. Λέει, είναι μια παραγραφούλα, γι' αυτό θα σου πω, δεν είναι τίποτα. Να τα ακούνε και όλοι. Λοιπόν, Ισλαμική Τζιχάντ, λέει ο τίτλος. For everyone, για κάθε έναν από εμάς, you kill, που σκοτώνεται, we will bomb, θα βομβαρδίσουμε το Τελ Αβίβ. Ο τίτλος, όπως διαβάσαμε πριν, έτσι. Και λέει μέσα η παραγραφούλα. Η δολοφονία ωφένει ο Φάρο Κομάντες, οποιοδήποτε από τους διοικητές μας ή στρατιώτες, οπουδήποτε, όχι μόνο για τη Γάζα, οτιδήποτε. Μπορεί να είναι στο Ιράν ή στο Βόρειο Ιράν, παιδί μου, και να σκάσει μια ρουκέτα. Έτσι. Το έχουμε δει αυτό. Ναι. Γουλίντας θα μας οδηγήσει το respond immediately, δηλαδή να ανταποκριθούμε άμεσα by bombing, βομβαρδίζοντας το Τελ Αβίβ, είπε ο The Secretary, ο Γενικός Γραμματέας General της Ισλαμικής Τζιχάντ, τα Νάλα Ναϊλά, όπως λέγεται αυτό το Σάββατο. Και από κάτω λέει, his comments, το σχόλιά του λέει, ακολουθήσαν δήλωση, follow a statement made early, που έγινε νωρίτερα, μέσα στην ημέρα, από τον διοικητή του Ιράν, της δύναμης Quds, που είπε αυτός, we recommend, συστήνουμε στους Ισραηλινούς, buy back the houses, να αγοράσουν πίσω τα σπίτια που πούλησαν σε Ευρώπη, Αμερική και αλλού, πριν, λέει, before they became expensive, πριν ακριβίνουνε. Άκου τι είπε ο άνθρωπος, δηλαδή, σαν να τους λέει ότι ξέρεις κάτι. Ουσιαστικά του Ισραήλ. Ναι. Πηγαίνετε πίσω σε Ευρώπη. Κοίταξε, παρά τα αυτά όμως, το μήνυμα αυτό της Χαμάς τι άλλο σου υποκρύπτει. Ναι. Σου υποκρύπτει και το γεγονός ότι προφανώς, στο προηγούμενο διάστημα, όποιες μέρες ήταν αυτές οι κρούσεων, έκανε χειρουργικά χτυπήματα το Ισραήλ εναντίον ηγετών της Χαμάς. Πρόσεγε όμως κάτι εδώ, μια λεπτομέρεια. Οι ηγέτες της Χαμάς ή υπάρχει ο φόβος, επειδή μπορεί, ας πούμε, οι περσικές μυστικές υπηρεσίες να θεωρούν ότι έχουν στοχοποιηθεί συγκεκριμένα άτομα και υπάρχει φόβος μη τυχόν και οι ξένες μυστικές υπηρεσίες θα χτυπήσουν αυτά τα άτομα και προσπαθούν να το βγάλουν έτσι πόρα, παρτίδα. Άκουσε με τώρα, άκουσε με. Προφανώς είναι από τη Δύση στοχοποιημένα κάποια στελέχη της Χαμάς και προφανώς την εκαθάριση που έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα επλήγησαν και πολλά κεφάλια της Χαμάς. Άκου τώρα να δεις τώρα τι γίνεται εκεί. Αυτό σε κόβω τώρα χωρίς να στείλω. Δεν στείλω. Λοιπόν, απλώς είναι λίγο μπέρδεμα εκεί, εντάξει, δεν τα ξέρουμε όλοι όλα. Λοιπόν, εκεί δεν είναι Χαμάς αυτή,
Αυτή είναι η Ισλάμικη Τζιχάντ. Είναι η Ισλαμική Τζιχάντ. Στη λωρίδα της Γάζας υπάρχει η Χαμάς, που την ξέρουμε, έτσι είναι. Και υπάρχει και η Ισλαμική Τζιχάντ. Αυτή μεταξύ τους τώρα. Και μάλλον είναι και μεταξύ τους αυτοί. Κοίταξε να δει. Δηλαδή, δύο οργανώσεις και δεν έβγαλε την ανακοίνωση η Χαμάς, αυτό που λέμε τώρα. Την έβγαλε, βρήκε τώρα πεδίο και βγήκε αυτή η Ισλαμική Τζιχάντ. Ναι. Βγήκαν άλλοι τώρα αυτοί. Θα σου το πω διαφορετικά. Για τους δυτικούς η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Μπορεί. Η Χαμάς. Κατάλαβα τι θες να πεις, ναι. Που είναι, εννοείται, τζιχαντιστές. Δηλαδή είναι ταυτόσιμοι όροι Ισλαμική Τζιχάντ και Χαμάς στην πραγματικότητα. Αδερφοί μουσουλμάνοι. Αλλά στο όνομα. Αν είσαι απλώς Ισλαμική Τζιχάντ, ουσιαστικά θεωρεί το θρησκευτικό τόξο αυτό, θεωρεί ότι μπορεί να αφυπνίσει περισσότερους μουσουλμάνους. Ναι. Δηλαδή ένας Αιγύπτιος π.χ. ή ένας Ιορδανός μπορεί να μην ξεσηκωθεί ακούγοντας Χαμάς, μπορεί όμως να ξεσηκωθεί από Ισλαμική Τζιχάντ. Δηλαδή είναι και η επικοινωνία, είναι το μήνυμα που προσπαθείς να στείλεις. Κατά τα άλλα, είτε πρόκειται για Χαμάς, είτε για Ισλαμική Τζιχάντ, είτε για ISIS, μιλάμε για ταυτόσιμα πράγματα. Δηλαδή αυτός που θεωρείται Ισλαμική Τζιχάντ μπορεί να είναι στέλεχος της Χαμάς. Και να βγει μπροστά λες, ναι εντάξει παίζεις, ναι. Όχι με ένα ταυτόσιμα πράγματα. Όχι, να βγει και μπροστά για τα... Κατάλαβες τώρα εσύ, βγήκε μπροστά, ξέρεις, κατάλαβες τι λέω. Αντί να βγάλουν το όνομα, αυτό που είπες, αντί να βγάλουν το Χαμάς, ακούγεται αλλιώς. ΕΑΜ και ΕΛΑΣ. Ο ΕΑΜ είναι το πολιτικό σκέλος, ο ΕΛΑΣ είναι ο στρατιωτικός βραχίωνας, ο παππούς μου ο συγχωρεσμένος δεν ήταν καπακάπα για να το πω έτσι, αλλά πολέμησε εναντίον των Γερμανών. Αυτό δεν σημαίνει ότι μόνο όσοι ήταν καπακάπα πολέμησαν εναντίον των Γερμανών. Δηλαδή, όπως σαν να λέμε ότι και ο Παλαιστίνιος που μπορεί να έχει αγνά αισθήματα και να μάχεται για την πατρίδα του, έτσι, για αυτό που θεωρεί πατρίδα του, να το δούμε και από την άλλη πλευρά, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι Χαμάς. Άλλο το ότι καπηλεύεται η Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση τον αγώνα ενός Παλαιστινίου, που δεν θέλει να το πετάξουν μετά από 70 χρόνια στην Ισραηλινή από το σπίτι του. Να το δούμε και έτσι, να το δούμε λίγο σφαιρικότερα, γιατί πάντα τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται. Και υπάρχει και το προσωπικό, υπάρχει και η λεπτομέρεια από κάτω που δεν τη γνωρίζουμε και είναι λογικό να μην τη γνωρίζουμε. Εγώ δεν ξέρω τις φατρίες, τις αιρέσεις του Ισλάμ και αυτοί μπορούν να σκοτώνονται ακόμη και σε αυτό το επίπεδο. Και ξέρουμε ότι σκοτώνονται ακόμη και σε αυτό το επίπεδο. Εσύ είσαι αιρετικός, εσύ δεν είσαι. Ναι. Έτσι πρέπει να το δούμε και έτσι. Λοιπόν. Αυτά, η ώρα είναι 11. Πάμε. Θα πίνω για να μπορείς να κάνεις λίγο διάλογο και αποφώνηση ακόμη. Ευχαριστώ τα παιδιά που με άκουσαν. Να είσαι καλά. Το βιντεάκι θα πετάξουμε τώρα να δουν και τα παιδιά. Αυτό ευχαριστούμε πολύ. Πανώ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, παιδιά, ο Πάνος μας είπε και τη γνώμη του εδώ, την άποψή του για τα θέματα όλα. Αφού σήμερα η εκπομπή δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο θέμα, έχει κάποια συγκεκριμένη θεματολογία. Μιλάμε για γεωπολιτικά, για τα γνωστά. Από όλα. Από Ουκρανία, Λιβύη, Συρία. Εντάξει, κάναμε μια γενική. Εγώ δεν σας έκανα μια γενική. Δεν έκανα κάποια ανάλυση σήμερα. Δεν έκατσα να σας κάνω κάποια ανάλυση. Απλώς μίλησα πιο πολύ για την ιδιοσιογραφία. Δηλαδή, επειδή πολλοί άνθρωποι δεν έχετε το χρόνο, δεν ξέρετε πού να τα βρείτε, είναι κάποια πραγματάκια τα οποία εγώ έχω την ευχέρεια και μπορώ και τα μαζεύω και σας τα λέω έτσι για να ενημερώνεστε, τα οποία είναι από πηγές επίσημες, ας πούμε, πολύ καλές πηγές, πολύ καλές ιδιοσιογραφικές ιστοσελίδες, που δεν εννοείται ότι δεν λένε ψέματα, έτσι, δεν είναι κάποια ιστοσελίδα η Μαρίκα Τάδε, ας πούμε, στο Χαλάνδρι, εντάξει παιδιά, εννοείται ότι είναι πιο καλές πληροφορίες αυτές που δίνονται. Πιο επίσημες, πιο τεκμηριωμένες, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε λιγάκι να δούμε το chat και να βάλουμε τα δύο βιντεάκια. Δύο βιντεάκια έχουμε. Για το φίλο Στέφανο. Φίλε Στέφανε, επειδή μιλάγαμε πριν για τα σκυλιά και για τα λοιπά, βρήκα και μια φωτογραφία τώρα. Δεν την έχω βάλει ακόμα πάνω, γιατί ήθελα και με τον... να βγάλουμε και τη φωτογραφία από το τηλέφωνο. Μιλούσαμε με τον Πάνο τώρα. Δεν ήθελα να χαλάσουμε την κουβέντα μας. Ήθελα να ακούω τι λέει. Λοιπόν, βρήκα άλλη μια φωτογραφία, παιδιά. Είναι από πάνω. Αμερικανική πλευρά. Να τη δείτε δύο λεπτά τώρα. Που μιλάγαμε για τα σκυλιά, για τα ΚΑΠΑ9. Λοιπόν, μισό λεπτό να το βάλω να γίνεται... Ωπα, βιαστικά. Δεν πειράζει. Φτάνει η μάνα το μαράζει.
Να πάμε τώρα εδώ. Λοιπόν, μισό λεπτό να το βάλω. Εδώ να πάω να το κουνάω κιόλας για να δω κουνιέται τώρα. Στέφανε, είσαι ακόμα εδώ. Στέφανε, είσαι ακόμα εδώ. Πάμε λιγάκι να δούμε που λέγαμε για τα. Κοίτα, μια εντυπωσιακή φωτογραφία, Στέφανε, και όλοι οι φίλοι στο κανάλι. Λοιπόν, μια εντυπωσιακή φωτογραφία. Αυτός εδώ. Α, δεν μου το κουνάει την ίδια στιγμή. Τώρα. Νάτος. Αυτός εδώ είναι. Τον βλέπεις, κοίτα, κοίτα πώς είναι. Και να σου πω κιόλας συγκεκριμένα, είναι, να δω τη σελίδα που τη φωτογραφία, είναι ο Λοχίας Πίτερ, ο Πέτρος, Dog Handler, Command Engineer, είναι η Όλη, 71η, αερομεταφερό μεταξιαρχία, η Όλη είναι, ο σκύλος είναι η Όλη. Εντάξει παιδιά, ο σκύλος, το όνομα του σκύλου που θα δείτε, αλλά δεν το βλέπετε εσείς ακόμα, λοιπόν εδώ ο κύριος είναι ο Πέτρος. Ο φίλος μας ο Πέτρος, από την 71η αερομεταφερό μεταξιαρχία, είναι χειριστής, εκπαιδευτής χειριστής του σκύλου. Του σκύλου, ποτέ, κοίτα πόσο εντυπωσιακή, Στέφανε, και οι υπόλοιποι φίλοι, είναι η φωτογραφία. Κοίτα, 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 κοίτα. Τι φοράει ο άνθρωπος πάνω του, κοίτα, κοίτα τι έχει. Με τα γάντια του, έτσι, μόλα. Και ο φίλος μας, εδώ, ο Ντόγκι. Σ' αρέσει, Στέφανε, πολύ μ' αρέσει, εντυπωσιακή φωτογραφία. Για μένα είναι πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία. Δεν ξέρω για εσάς αν σας αρέσει. Τι είναι, γυαλιά είναι αυτά, έτσι δεν είναι, Στέφανε? Ή όσοι γνωρίζετε από σκυλιά. Γυαλιά το έχουν βάλει τώρα γιατί, για ποιο λόγο, δεν ξέρω και πώς και τι. Λοιπόν, 71η ταξιαρχίας, παιδιά. Η φωτογραφία είναι από την αμερικανική πηγή, το αμερικανικό σερβερ. Αυτή λέγεται η Όλη. Η Όλη. Εντάξει. Λοιπόν, οι φίλοι μας οι Όλοι, θηλυκό λυκόσκυλο θα είναι, το λένε και οι Όλοι, έτσι δεν είναι? Να το μαζέψω κιόλας, συγγνώμη, μισό λεπτό δώστε μου. Δώστε μου μισό λεπτό, μην κολλήσει και μαζί και το σύστημα. Για να τη δούμε όλη τη φωτογραφία. Όσο μπορούμε, γιατί είναι και κάθετη. Λοιπόν, για να δούμε, να τη σηκώσω, να τη φτιάξω λιγάκι, για να δούμε εδώ. Δεν φαίνεται όλη, όχι. Μάρι, μ' ακούτε? Ή χάθηκα? Για να δω. Δεν φαίνεται όλοι, εντάξει, εδώ θα δούμε, φαίνεται ο Ντόγκι. Πού είσαι, Ντόγκι? Εδώ φαίνεται ο Ντόγκι. Εντάξει. Εντυπωσιακό, εντάξει, δεν είναι. Για να βάλουμε και τον άνθρωπο, τον Πέτρο πάνω, τον Πίτερ. Και ο Πίτερ. Οκ. Πάμε να δούμε λοιπόν, να κλείνουμε σιγά σιγά, είναι 11 η ώρα. Επειδή αργήσαμε σήμερα, κάτσαμε λίγο παραπάνω. Θα σας φορτώσω το βίντεο από την άσκηση του κένταυρου. Εντάξει, παιδιά. Δεν σας την έχω βάλει όλη. Είναι. Την είχα κάνει μοντάζ, την είχα κόψει. Έχει μέσα και τους επίσημους που πήγανε. Να κλείσουμε. Πιστεύω ότι θέλετε να δούμε το βιντεάκι. Εκτός αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Βλέπω ο Αντώνης πάλι κάτι λέει για τις φρεγάτες. Αντώνη μου, για τις φρεγάτες υπάρχει μια. Έγινε η πρόταση από την Αμερική. Το πότε θα βγει η απόφαση, εγώ δεν το γνωρίζω. Ξέρω ότι έχει γίνει η πρόταση από την Αμερική. Προσπαθούν οι Αμερικάνοι μέσω της Lockheed Martin. Η πρόταση δεν γίνεται από τη Lockheed Martin, γίνεται από την Αμερικανική κυβέρνηση. Προσπαθούν, υπήρχε και ένα άρθρο σήμερα στο πρώτο θέμα, το οποίο πήρε συνέντευξη από τον αντιπρόεδρο της Lockheed Martin, στο ξενοδοχείο εδώ στην Αθήνα, ο οποίος έλεγε ότι η πρώτη φρεγάτα λέει θα ναυπηγηθεί στην Ιταλία και άλλες τρεις στην Ελλάδα, αλλά ακόμα λέει δεν έχει ξεκαθαρίσει σε ποια ναυπηγεία κτλ. Υπάρχει μια γενική. Υπάρχει ένα μπερδεματάκι, θέλω να πω, γιατί και τα ναυπηγεία στην Ελλάδα υπάρχουν κάποια θέματα με τα ναυπηγεία. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Τέλος πάντων. Εντάξει, πάμε στα πολιτικά εκεί. Έχουμε μπλέξει την πολιτική με τη γεωπολιτική. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Πάμε να δούμε και το βιντεάκι ολόκληρο. Ολόκληρο. Εντάξει, παιδιά. Από την αμερικανική πλευρά, μισό λεπτάκι το βίντεο από την άσκηση Κένταυρος. Ολόκληρο όμως το βίντεο. Φύγαμε. Άμα είναι δυνατά η φωνή, Μάριε, πες μου.
pirates. General Cavoli, 1.5 years ago, when we met in our office, in my office, and we share our common vision, I think today we are very far beyond. So the future is here, and we can do much more. Part of the information. Defensive position, when time is available, proposed in the main battle area. Actually, the primary role of the infantry battalion mortar platoon. The system is capable of providing three primary types of mortar fire. Αυτό είναι, παιδιά, το βιντεάκι τελειώνει τώρα. Λοιπόν, πάμε να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Δεν έχει σούλα σήμερα που ζητάει ο Στέφανος. Πάει σούλα, την έχουμε ξεχάσει. Μας έχει ξεχάσει η σούλα, δεν έχουν ξεχάσει. Λοιπόν, αυτά πιο πολύ την ιδιοσιογραφία θα πάμε σήμερα. Είδαμε λίγο τα γεγονότα. Εντάξει, παιδιά. Μίλησαν και ο Στέφανος και ο Πάνος. Να πούνε έτσι και αυτοί δύο γνώμες. Και ώρα είναι 11 και 12 και πάμε να κλείνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλα τα παιδιά που μας κάνετε απόψε παρέα. Θεματολόγια μας σήμερα ήταν γενική, δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο να μιλήσουμε, έτσι, μιλήσαμε γενικά, αργήσαμε βέβαια λιγάκι. Αυτό που ξέχασα να πω είναι ότι υπάρχει μια άλλη είδηση, η οποία περίμενα να σηκώσω κάποια βιντεάκια
περίμενα να σηκώσω κάποιο βίντεο, το οποίο να δω και δύο λεπτά τώρα μήπως και. Ακόμα και τώρα δεν θα είχα πρόβλημα, βέβαια το θέλα δισογραφικό να το κάνω, αλλά δεν πειράζει. Μισό λεπτό να δω, μήπως και. Υπάρχει μια είδηση, η οποία κάποιοι μπορεί να το έχετε διαβάσει, είναι, έχει ήρθει, όχι, δεν υπάρχει. Από την αμερικανική πλευρά υπάρχει είδηση και φωτογραφίες που δεν θέλω να χρησιμοποιήσω εγώ. Λοιπόν, ότι έχουν έρθει στη Σούδα, να βλέπετε το chat αν θέλετε κάτι, έχει έρθει στη Σούδα χθες. Ήρθανε το πλοίο Iwo Jima, το πλοίο San Antonio και το Carter Hall στην Κρήτη, στη Σούδα. Logistics και maintenance, δηλαδή για schedules, δηλαδή για προγραμματισμένα να κάνει τη συντήρησή τους. Εντάξει παιδιά, 27-28 το μήνα, δηλαδή ήταν χθες και προχθές κανονικά, μάλλον έχουν αποχωρήσει. Δεν γνωρίζω, δεν είμαι στην Κρήτη, όποιος είναι στην Κρήτη και ξέρει, λοιπόν, μάλλον έχουν αποχωρήσει. Λοιπόν, πρόκειται για τρία πλοία αμερικανικά. Το Iwo Jima είναι amphibious assault ship, δηλαδή είναι επιθετικό πλοίο, αμφίβιο επιθετικό πλοίο. Είναι σαν να λέμε ένα μικρό αεροπλανοφόρο. Τι σαν να λέμε, περίπου. Δεν μπορώ να σας βάλω φωτογραφίες. Όσοι έχετε δει φωτογραφίες, έχει πολλά πάνω το πλοίο αεροπλανάκια, ελικοπτεράκια. Ένας χαμός. Κυριολεκτικά. Έχει πολλά, έχει πολλά. Όσοι είδατε φωτογραφίες, οι φωτογραφίες έχουν σηκωθεί από την σελίδα της Σούδας, της βάσης της Σούδας. Δεν έχουν, προφανώς πρέπει να έχουν περάσει από που τις ελέγχουν, από έλεγχο. Δεν πιστεύω να μην έχουν περάσει από έλεγχο, αλλά δεν είναι από εκεί που τις λαμβάνω εγώ. Εντάξει, οπότε δεν μπορώ να τις σηκώσω χωρίς να έχω το OK. Γι' αυτό σας είπα και στην αρχή ότι έχουμε την άδεια για να σηκώνουμε τις φωτογραφίες. Από εκεί δεν έχουμε την άδεια. Έχουν σηκωθεί στα social media της ιστοσελίδας της Σούδας. Λογικά είναι free οι φωτογραφίες, αλλά δεν το έχω 100%. Δεν θέλω να τις χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, αλλά έχουν έρθει αυτά τα πλοία και έχουν κατεβεί και Αμερικανοί ναύτες. Και έχουν στηθεί κάποια περίπτερα εκεί στη Σούδα για να ψωνίσουν, μπλούζες, φαγητά. Πάρα πολλοί κόσμος έχει ενημερωθεί από το Facebook. Έχουν γίνει share αυτές οι φωτογραφίες στο Facebook, έτσι, σε ιστοσελίδες. Αμερικανοί που τρώνε κρέπες, αγοράζουν μπλούζες με το Μινόταυρο, κριτικοπούλες που χορεύουν. Εντάξει, για να βγουν και αυτοί από τα πλοία να διασκεδάσουν, να το πούμε έτσι, να κάνουν ένα διάλειμμα. Λοιπόν, όχι, μας λέει ότι υπάρχει μια κινητικότητα σε Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό μας λέει, για μένα, εμένα αυτό μου λέει. Ότι υπάρχει μια κινητικότητα, όχι ότι θα είναι η Μαύρη Θάλασσα, ότι υπάρχει μια κινητικότητα σε Ανατολική Μεσόγειο. Βλέπουμε ρωσικά αεροπλάνα να πετάνε σε Ανατολική Μεσόγειο, στρατηγικού τύπου, έτσι, όπως είναι τα του Πόλεφ 22. Βλέπουμε αρκετές μονάδες εκτός των μονάδων που κάνουν ασκήσεις αμερικανικών, έτσι, το αμερικανικό μονάδο που κάνουν ασκήσεις στην Ελλάδα, που είναι πάρα πολλές οι ασκήσεις. Επιπλέον είδατε και ότι γίνεται και άσκηση και στην Κρήτη. Έχουν έρθει και πολεμικά F-15. Δεν ξέρω, το είδατε, έτσι, έχει βγει από το πρωί αυτό, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από το ΓΕΘΑ, το ελληνικό, έχουν σηκωθεί φωτογραφίες, δεν φτιάξαμε δισογραφικό για το συγκεκριμένο θέμα. Περιμέναμε να βρούμε κάποιο βίντεο και γι' αυτό από την αμερικανική πλευρά, γιατί είναι πιο όμορφο να βλέπουμε τα βίντεο. Δεν ξέρω και αν εσάς σας αρέσει, έτσι δεν είναι, είναι πιο όμορφο τα βίντεο από τις φωτογραφίες, έτσι δεν είναι, παιδιά, νομίζω ότι τα βίντεο είναι πιο όμορφα. Οπότε περιμένουμε, κάνουμε λιγάκι υπομονή, μήπως μερικές ώρες αργότερα σηκώσουν, κυρίως η αμερικανική πλευρά θέλουμε, κάποιο βίντεο ξεχωριστό με αυτά τα θέματα. Ενώ οι φωτογραφίες είναι διαφορετικό. Λοιπόν, καλό βράδυ και στο Γιώργο, καλό βράδυ και στο Μάριο, καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα σας και ευχαριστούμε πολύ που αυξανόμαστε και πληθαίνουμε. Έτσι, φτάσαμε ήδη το 85.000 και αυξανόμαστε πάρα πολύ. Πάμε σιγά σιγά προς το 86.000. Ελπίζω τον άλλο μήνα να έρθουν και πιο πολλοί φίλοι στην παρέα μας. Διαφωνούμε, συμφωνούμε, δεν είναι αυτό το θέμα. Άλλος είναι συμπαθή τους Ρώσους, άλλος συμπαθή τους Αμερικανούς. Εμείς κάνουμε δισογραφικά για όλα τα θέματα.
Έτσι. Ναι, είναι Ποσειδόνς. Δεν είναι οργή του Ποσειδώνα στα ελληνικά. Είναι στα ξένα λέγεται. Είναι στα ξένα, στο διαβάσω ακριβώς, φίλε μου, είναι Poseidon's Rage. Είναι, ναι, οργή του Ποσειδώνα σημαίνει αυτό. Το Rage οργή είναι. Poseidon's, έτσι, στα αγγλικά όμως έχουν ονομάσει, γιατί συμμετέχουν και οι Αμερικανοί, οπότε να μπορούν να το μεταφράσουν κι αυτοί. Καλά, όπως και ο Κένταυρος ήταν και Cerberus, έτσι. Λοιπόν, Poseidon's Rage, ναι, έτσι το έχει το ΓΕΘΑ τουλάχιστον. Πληροφορίες που έχουμε, εντάξει, γράφει εδώ πέρα, θα γίνει θα κρατήσει αρκετές μέρες η άσκηση. Αυτό γράφει ότι είναι μέχρι τις 11 Ιουνίου. 11 Ιουνίου. Λόγω διαφόρων φύλων οι οποίοι τυχάνουν στην περιοχή της Κρήτης και στην ευρύτερη περιοχή, θα ζητήσω να μου τραβήξουν και βίντεο αν τα εντοπίσουν σε κάποια άσκηση εκεί στην Κρήτη. Δεν ξέρω πού θα πάνε, πώς θα πάνω, δεν πιστεύω. Μήπως πάνε προς Χίζα για καμιά βολή. Λοιπόν, θα το δούμε, παιδιά, θα το δούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε το άλλο Σάββατο. Μάρε Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Το άλλο Σάββατο, παιδιά, τα ξαναλέμε. Όχι Τετάρτη. Εντάξει, παιδιά, το άλλο Σάββατο πλέον. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σε όλους.